Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν, για δεύτερη φορά από εμένα. Θα ξεκινήσουμε τρία μέρη η σημερινή μας. Το πρώτο μέρος ξεκινάω με κάποια ερωτήματα, προσπαθώντας να προβοκάρω λίγο και την κουβέντα, αλλά και όλο αυτό το πανικό ο οποίος έχει ξεσπάσει στα μίντια, σχετικά με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Είμαι προσεκτικός στη χρήση του όρου και δεν λέω μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί την προηγούμενη φορά σας είχα τεκμηριώσει και είναι και στην παρουσίασή μου, γιατί δεν πρέπει να λέμε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ακολουθώντας βέβαια τόσο τα άρθρα του Συντάγματος όσο και συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία διέπει το ελληνικό δίκαιο. Από εκεί και πέρα, έχω κάνει ένα λάθος εδώ, ναι. Θα ήθελα λίγο τη δική σας σκοπιά, οπτική, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούσατε, έτσι, άναρχες σκέψεις. Τι σας δημιουργήθηκε όταν παρακολουθήσατε όλα αυτά τα δημοσιεύματα ή όλες αυτές τις ανακοινώσεις στην τηλεόραση και όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία ξεπίδησαν και ήδη εξακολουθούν και ξεπηδάνε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες χρονικά. Ελεύθερα. Πάμε πάλι. Είπα εγώ. Για την τέταρτη φορά μέσα σε δύο χρόνια που ανοίγει το ίδιο θέμα. Άντε πάλι. Μπράβο. Είναι η τέταρτη φορά μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Άλλος. Σκέψεις. Ποικίλες. Έχουν δίκιο. Άλλος. Θυμό. Προς τα πού. Θυμό ως προς το... Εργάζομαι σε ΜΚΟ. Ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, καθαρά πάρκο των ετοιμάτων και πήρε όλους τους υπόλοιπους μπάλα. Θυμός για την ισοπαίδωση. Άλλος. Εγώ το βρήκα σε κάποιο βαθμό προσχηματικό. Προσχηματικό. Δεύτερες σκέψεις. Γιατί. Γιατί είχε να κάνει λιγότερο με την κατάχρηση του μέρους των ΜΚΟ και περισσότερο με την ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού. Και μάλιστα από τις αρχές του 2000 θα βρει την πτώση. Ναι. Σύγχυση νομίζω είναι το σημαντικότερο. Σύγχυση. Ναι. Γιατί πραγματικά και όσοι δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα σε κάνα σπιτιό, ανακαλύπτουν άλλο που πιθανόν δεν γνωρίζουν. Είναι ένας τεράστιος χώρος, φαίνεται, που είναι μόνο η κινούμενη άμμος. Κινούμενη άμμος. Άλλος. Έχαμε και πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί οι περιπτώσεις που τουλάχιστον άκουσα εγώ και ήταν πιο καμπανές, νομίζω ότι ήταν περιπτώσεις που αφορούσαν την προηγούμενη δεκαετία ή πενταετία. Γιατί δηλαδή είχαμε τώρα την χρόνια. Μια ιστορία που έλεγε ενδοοικογενειακή
φαντάσματα. Δηλαδή, μοικείο φαντάσματα που απλά ήταν για να εμφανιστούν. Ναι. Αδιαφορία, αδιαφόρησε δηλαδή. Άλλος. Περίπου όλοι εκεί κειμενόμαστε. Ωραία. Θα ξεκινήσω από αυτό. Από το θυμό. Είναι πάρα πολύ άδικη η ισοπαίδωση. Εκείνη τη στιγμή που βγήκανε αυτά τα σκάνδαλα, που υποτίθεται ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν, και συμφωνώ, είναι ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2004, χρονικά. Το 2004, ξεκίνησε μία αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων τα οποία είχε χρηματοδοτήσει η λεγόμενη Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ή η ΔΑΣ, είναι, ανήκει στο ΙΠΕΞ, στο Υπουργείο Εξωτερικών, που με νόμο δημιουργήθηκε το 1999. Τι λέει, γιατί δημιουργήθηκε. Μέχρι το 1999 η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να δίνει ένα ποσοστό από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, από το ΑΕΠ της, ένα ποσοστό της τάξης του 0,24% από το ΑΕΠ της, που στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αναπτυξιακή συνεργασία. Μέχρι το 1999 αυτό το ποσό το χειριζόντουσαν διαφορετικοί κρατικοί φορείς. Και έβλεπες. Από αυτό το 0,24% κάποιο κομμάτι να διαχειρίζεται το Υπουργείο Υγείας, κάποιο άλλο το Υπουργείο Εργασίας, κάποιο άλλο το Υπουργείο Εξωτερικών, κάποιο άλλο. Ήρθε το 1999 και δημιουργήθηκε ένας νόμος, ο οποίος στην ουσία ευελπιστούσε να συμμαζεύει όλο αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και να παρέχει αναπτυξιακή επιστημιστική βοήθεια με συγκεκριμένους στόχους, με συγκεκριμένες διαδικασίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και μάλιστα, για το σημάζεμα όλου αυτού, ήταν έτσι ο νόμος και η εξήγηση και η αιτιολογία του νόμου, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός, μία υπηρεσία, η οποία θα ανήκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου αυτή η υπηρεσία, η ΔΑΣ, η οποία στην ουσία είχε 4 γραφεία, 4 συγκεκριμένες διευθύνσεις, η μία διεύθυνση ασχολείται με τις υποτροφίες, η άλλη διεύθυνση ασχολείται με την επίγουσα βοήθεια, η άλλη με την αναπτυξιακή βοήθεια και η άλλη με τη βοήθεια που είχε να κάνει με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Όλη αυτή η βοήθεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι υποτροφίες είχαν να κάνουν με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία φέρνανε από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και σπούδαζαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ένα κομμάτι. Εντάξει. Παιδιά που μπορεί να βλέπατε στο μετρό,
που βλέπετε στο μετρό, που είναι από την Αφρική, από Αρμενία, από Γεωργία και σπουδάζουν σε πολεμικές σχολές. Τους έχετε δει ντυμένους με τα σπαθάκια τους κτλ. Εντάξει. Η επίγουσα βοήθεια είχε να κάνει με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ανάλογα, επομένως υπήρχε ένα ποσό το οποίο έμενε προς διάθεση, προκειμένου να παρέμβει η Ελλάδα στο σεισμό στην Τουρκία, στις πλημμύρες στη Μοζαμβίκη, στο σεισμό στο Εκουαδόρ, χολέρα στην Αφρική. Εντάξει, επίγουσα βοήθεια. Η αναπτυξιακή βοήθεια είχε να κάνει με κάθε τύπου παρέμβαση που είχε να κάνει με υποδομές, με χτίσιμο νοσοκομείων, χτίσιμο σχολείων, ιατρική βοήθεια, προγράμματα δηλαδή τα οποία ήταν long term, ήταν μακράς διάρκειας. Και η τελευταία είχε να κάνει με τι, με μετακαίνωση τεχνογνωσίας για την εκπαίδευση ή στήριξη του πολιτισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωραία. Λοιπόν, τότε, το 1999, πέρα από όλο αυτό το χτίσιμο της ΙΤΑΣ, μέσα στα άρθρα του νόμου υπήρχε μάλιστα εκεί δυνατότητα, προκειμένου να μπολιαστεί και το ελληνικό δημόσιο, η δυνατότητα χορήγησης αδειών όσων δημοσίων υπαλλήλων ήθελαν, οι οποίοι εργάζονταν στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ξεκινώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση και καταλήγοντας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χορήγηση αδειών, οι οποίες ήταν με την διατήρηση των ασφαλιστικών εισφορών τους, οι οποίες άδειες θα μπορούσαν να διαρκούν μέχρι και 2 χρόνια χωρίς να χάνουν κανένα εργασιακό δικαίωμα. Εντάξει. Και μάλιστα οι άδειες αυτές ήταν μεταποδοχών. Ένας δημόσιος υπάλληλος δηλαδή μπορούσε να πάρει άδεια είτε συνοπτικά 2 χρόνια, είτε αποσπασματικά μέσα στη διάρκεια της θητείας του της εργασιακής, έτσι ώστε να συμπληρώνει 2 χρόνια τέτοιας άδειας και να συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα και αποστολές στο εξωτερικό. Αυτό εξακολουθεί και ισχύει, υφίσταται. Ένας δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, όταν συντρέχει η σύμφωνη γνώμη η διυπουργική των παρεμβαλλόμενων υπουργείων, όταν δηλαδή εγώ ήμουν διευθυντής αποστολών στους γιατρούς χωρίς σύνορα και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω αυτό το άρθρο του νόμου για μία μέα η οποία ήταν στην Ξάνθη και είχε θητεία στο ΠΙΚΠΑ της Ξάνθης, έπρεπε να πάρω τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, γιατί οργανικά η θέση της ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, ένα, του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί ήταν στο ΠΙΚΠΑ, επομένως την εσωτερική διάρθρωση έπρεπε να τη δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κατανέμει το μισθό της και όλες τις εισφορές, και του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί βάσει του νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών θα μπορούσε να διατεθεί. Με αυτή τη διυπουργική σύνομη σύμφωνη γνώμη των 4 υπουργείων, μπόρεσα και πήρα αυτή τη ΜΕΑ και την έστειλα να κάνει αποστολή στην Αρμενία. Και της δόθηκε άδεια για 1 χρόνο. Με τα αποδοχών, με τις ασφαλιστικές, τις εργοδοτικές φορές κτλ. Ωραία. Όλα αυτά ήρθε να φτιάξει ο νόμος. Τότε, το 1999, δηλαδή το 2000, άρχισαν οι χρηματοδοτήσεις σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ήτανε μία περίοδος που θα πρέπει πραγματικά να, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, που είδαμε να ανθίζουν πάρα πολύ πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ενώ μέχρι τότε ήταν πολύ συγκεκριμένες αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό και ήταν οι πιο διάσημες ανά τον κόσμο, τότε είδαμε πραγματικά να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ήταν αυτό το οποίο μας παρέπεμπε και στις χρηματοδοτήσεις με τα πακέτα Ντελόρ. Το πρώτο πακέτο Ντελόρ, δεύτερο πακέτο Ντελόρ, τρίτο πακέτο Ντελόρ, όταν άρχισαν να ανθίζουν σαν τα μανιτάρια τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Όταν είχαν πέσει αυτές τις χρηματοδοτήσεις και πραγματικά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα πρώτα πακέτα Ντελόρ ήρθε να κάνει διερεύνηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είδε δράκους, είδε χήμερες, δηλαδή κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Το έχω δει με τα μάτια μου. Το οποίο προοριζόταν για άτομα με ειδικές ανάγκες, ήταν σε μία ανηφόρα ενός στενού των πετραλώνων, όπου έπρεπε να ανέβει κάποιος 5 σκαλιά από το δρόμο
για την κεντρική είσοδο, έμπαινε μέσα σε μία στενή, σε ένα στενό διάδρομο και το ασανσέρ χώραγε με τα βία σε ένα άτομο έτσι. Αυτό ήταν και το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ήταν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας. Αυτό πραγματικά παρέπεμπε στο γεγονός ότι ο κάθε καημένος άνοιξε μία δομή μόνο και μόνο για να πάρει και να αντλήσει χρηματοδοτήσεις με τα πακέτα Delor. Κάπως έτσι έγινε και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2004, επειδή όλο αυτό από το 1999 μέχρι το 2004 άνθησε και πραγματικά άρχισαν να βγαίνουν διάφοροι τραγέλαφοι μέσα από όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις, γίνεται η πρώτη εισαγγελική έρευνα όπου από τις 380 τότε εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στο Μητρό της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, γιατί η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας είχε κάνει και Μητρό. Για να πάει κάποιος δηλαδή να χρηματοδοτηθεί, έπρεπε να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια. Κρατήστε το αυτό. Μητρό. Έχει λόγο που σας το λέω. Ένα. Μητρό. Δηλαδή, για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει χρηματοδότηση, έπρεπε να έχει γίνει ένας προέλεγχος συγκεκριμένων κριτηρίων και προαπαιτούμενων από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ωραία. Λοιπόν, βάσει του Μητρώου, από τις 380 οργανώσεις που είχαν χρηματοδοτηθεί, οι 150 μπήκαν σε έλεγχο το 2004. Από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος, εισαγγελέα κτλ. Από τις 150 βγήκανε τότε οι πρώτες αποφάσεις, επομένως δεν είναι δύο χρόνια πριν, το 2004 είχαμε τις πρώτες αποφάσεις για 15 οργανώσεις από τις 150 που είχαν ελεγχθεί, γιατί και οι μηχανισμοί ήταν πάρα πολύ αργοί, οι οποίες 15 οργανώσεις με τον Α ή Β τρόπο είχαν κάνει είτε προγράμματα τα οποία δεν μπορούσαν να αποδείξουν, είτε οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες είχαν πάρει υπερεύαιναν κατά πολύ από αυτό που είχαν στοχοθετήσει. Ωραία. Λοιπόν, ποτέ δεν ασκήθηκε δίωξη, παρά όλα ήταν στον αέρα. Όλα ήταν στον αέρα. Έγινε ένας πολύ μεγάλος δώρος το 2004 και βλέπουμε μετά μία ιστορία η οποία άρχισε να επαναλαμβάνεται από το 2004, το 2007, από το 2007, το 2009, από το 2009 το 2011, για να φτάσουμε το 2014. Υπάρχει δηλαδή μία χρονικότητα στην επανάληψη. Αν κάτσει και το δει κάποιος σκηνοθετικά, ένα σιρτάρι, όπου οι οργανώσεις αυτές οι οποίες έχουν ελεγχθεί είναι μέσα και κατά το δοκούν, ανοίγουμε το σιρτάρι και βγάζουμε μία οργάνωση, μόνο και μόνο για να κάνουμε μία επικοινωνιακή τι. Αβάντα. Κάτι να πούμε, κάτι να αποδείξουμε. Και εδώ αρχίζει τώρα το από κάτω κείμενο, όπως λένε στην υποκριτική. Αρχίζουμε και διαβάζουμε τι κρύβεται από κάτω. Το 2011 βγήκε μία οργάνωση η οποία λεγόταν η οργάνωση των... όχι εθεροβάμονες, η Ονειροπόλη. Ευχαριστώ. Η οργάνωση των Ονειροπόλων. Αυτή η οργάνωση των Ονειροπόλων... Και πάμε λίγο... μου έχει βγει το καλώδιο. Λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει μία οργάνωση, μπορείς να μου κάνεις... Το τεχνολογία, το πάμε. Μια χαρά, αλλά είναι το ποντικάκι σας, Ζαβό. Ότι δεν βγαίνει γάτα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στο... Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε κάτι. Και αρχίζω λίγο και σας βάζω και στη σύσταση και στον τρόπο λειτουργίας... για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις,
το πρώτο πράγμα το οποίο δεν υφίσταται είναι νομοθετικό πλαίσιο. Το συμφωνούμε. Από τι διέπονται η λειτουργία των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων? Από τον αστικό κώδικα. Εκεί βασιζόμαστε. Στον αστικό κώδικα και στη σωματιακή λειτουργία. Λοιπόν, με βάση αυτού, την απουσία νομοθετικού πλαισίου, ποιες είναι οι μορφές που μπορούμε να δούμε τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Σωματεία είναι η πιο υγιής μορφή, μπορούμε να πούμε, και θα πούμε παρακάτω γιατί είναι η πιο υγιής μορφή. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, το 90% περίπου των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, σύλλογοι ειδικού σκοπού και άλλες μορφές με μη κερδοσκοπικό κρατικό χαρακτήρα, ενώσεις προσώπων, οι οποίες όμως είναι θνησιγενείς. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Άνω Κολοπετινίτσας, προκειμένου να περάσει το λεωφορείο από την περιοχή τους, συστήνουν αυτή τη μορφή, την ένωση προσώπων, προκειμένου να διεκδικήσουν στον ΟΑΣΑ ή οπουδήποτε στον οργανισμό αυτόν που έχει να κάνει με τα λεωφορεία, προκειμένου να περάσει η γραμμή τοπική και μετά, από τη στιγμή που έχει γίνει, ειδικού σκοπού δηλαδή, αυτοκαταργούνται. Ωραία! Μια χαρά. Γιατί λέω ότι το σωματείο είναι η πιο υγιής μορφή οργάνωσης, θα μου πει κάποιος. Μπράβο. Δηλαδή, στην ουσία, για τη σύσταση σωματείου χρειάζεσαι τουλάχιστον 20 άτομα. 20 και πάνω για να συσταθεί. Επομένως, εδώ αρχίζει και ανοίγει λίγο η υποψία ότι αυτή η 20 μπορεί να είναι μια οργανωμένη γιάφκα. Σωστά. Ή να είναι και 20 λοποδίτες. Και 20 τρελοί. Και 20 αυτοκαταστροφικοί. Δηλαδή, υπάρχει ένας πλουραλισμός όπου σου δίνει τουλάχιστον την εγγύηση ότι μία αρχή των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχει να κάνει με τη δημοκρατία, εντάξει, γιατί υπάρχουν διάφορες αρχές που πρέπει να διέπουν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, η δημοκρατία είναι μία από αυτές τις αρχές, υφίσταται. Και μάλιστα, αυτοί οι 20 δίνουν την εγγύηση για τη δημιουργία καταστατικού, το οποίο καταστατικό με μία προσωρινή διοικούσα επιτροπή πρέπει να κατατεθεί στο πρωτοδικείο για να πάρει έγκριση και βέβαια μετά το πρωτοδικείο θα πρέπει πάλι να εγγυηθούν αυτοί ότι το σωματείο θα εγγραφεί στα ανάλογα μητρώα και θα πάρει όλα αυτά τα εχέγγυα οικονομικά, νομικά, προκειμένου να λειτουργήσει. Εντάξει. Μάλιστα, για να μπορέσει να λειτουργήσει και για να δώσει εγκυρότητα στο καταστατικό, σας έχω περιγράψει περίπου ποια είναι και τα βασικά άρθρα που το καταστατικό ενός σωματείου πρέπει να διέπει. Δηλαδή, η επωνυμία, ο σκοπός και η έδρα του σωματείου. Τα μέλη, ποιος έχει τη δυνατότητα να είναι μέλος στο σωματείο, ποιος μπορεί να εγγραφεί, ποιος δέχεται και κυρώσεις ανάλογα με το αν δεν ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους κτλ. Οι πόροι πρέπει να είναι ξεκάθαροι, η αντιπροσώπευση του σωματείου, πώς πρέπει να γίνεται, ποια είναι τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, δηλαδή από την θεσμική διοίκηση πάμε στη λειτουργική διοίκηση, πώς γίνεται η συνέλευση των μελών, κάθε πότε γίνεται τροποποίηση του καταστατικού και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό, στην περίπτωση διάλυσης του σωματείου, τι γίνεται με όλα τα υλικά και τα άειλα του σωματείου που πρέπει να διοικητευθούν. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι μία υγιής μορφή. Και πάμε στους ονειροπόλους. Και βρεθήκανε τελικά το 2011 συνειδητοποίησε ο τότε κρατικός μηχανισμός ότι πραγματικά υπήρχε μία οργάνωση, ένα σωματείο, η λεγόμενη Ονειροπόλη, το οποίο ήταν σωματείο, 20 τρελοί δηλαδή, κάτσανε κάτω και είπανε, επειδή έχουμε το ίδιο νόσημα ψυχικής υγείας, είμαστε ρε παιδί μου borderline, μπορείς μέσα σε ένα ψυχιατρίο να βρεις 20 border. Ωραία. Κάνουμε ένα σωματείο.
Μια χαρά. Αυτοί οι 20 τρελοί ακολούθησαν μια διαδικασία. Φτιάξανε το καταστατικό, το οποίο καταστατικό, τι κάνανε, το πήγανε στο πρωτοδικείο, εξετάστηκε από συγκεκριμένα όργανα νομοθετικά και τους έδωσε έγκριση. Εγκρίθηκε το καταστατικό. Επομένως, τώρα έχουμε δύο πράξεις. 20 τρελοί φτιάχνουν το καταστατικό και οι 20 τρελοί είναι τόσο απατεώνες που μπόρεσαν και ξεγέλασαν τη δικαστική αρχή η οποία πρέπει να τους δώσει έγκριση. Μια χαρά. Και στο πρώτο σκαλοπάτι πέτυχαν. Και στο δεύτερο σκαλοπάτι πέτυχαν. Πάμε στο τρίτο σκαλοπάτι. Και πήγανε μετά στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους έδωσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών όλα αυτά τα νόμιμα έγγραφα τα οποία ζητούσε προκειμένου να τους βάλει στο μητρό του. Τρίτο σκαλοπάτι. Θα το πούμε. Πάμε τώρα σε μια καταστροφική οργάνωση. Ναι, θα πάμε σε αυτό. Εντάξει, θα πάμε σε αυτό. Και πάνε μετά στο Υπουργείο Εξωτερικών και δίνονται τα απαιτούμενα έγγραφα για να γραφούν στο Μητρώο. Ποια ήταν τα απαιτούμενα έγγραφα? Ήθελε το Υπουργείο Εξωτερικών να αποδεικνύεται ότι υπάρχει εμπειρία του οργανισμού σε αναπτυξιακή βοήθεια στο εξωτερικό. Ένα. Η εμπειρία αυτή είτε θα μπορούσε να αποδειχθεί με προγράμματα που είχαν κάνει στο παρελθόν, ή να αποδειχθεί από τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Δηλαδή, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμείας, τα μέλη, θα έπρεπε να έχουν ένα τέτοιο βιογραφικό σημείωμα που να δείχνει ότι αυτοί, σαν προσωπικότητες, είχαν εμπειρία από προγράμματα του εξωτερικού. Ωραία. Από αναπτυξιακή βοήθεια. Θα έπρεπε, βέβαια, να έχουν φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, έδρα στην Ελλάδα, συγκεκριμένη, και βέβαια να μην έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα ενώπιον του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει, τα απαιτούμενα έγγραφα. Όλα αυτά τα περάσανε. Και τους γράψανε στο Μητρώο. Μέχρι εδώ καλά, πάει και αυτό το σκαλοπάτι. Η Ονειροπόλη κατηγορήθηκαν το 2011 ότι κάνανε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν για την Κούβα, για την ίδρυση ενός τηλεοπτικού σταθμού προκειμένου να προωθήσουν τη δημοκρατία. Και το πρόγραμμα αυτό θεωρήθηκε έολο και βέβαια κατασπατάληση εθνικών πόρων του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας για μια χώρα στην οποία επουδενή δεν θα τους άφηναν να φτιάξουν ένα τέτοιο σταθμό, κατηγορήθηκαν για όλο αυτό. Όχι, τώρα σου έδωσα απάντηση. Περίμενε λίγο. Σου έδωσα απάντηση για να σε βάλω στο κλίμα, γιατί κατηγορήθηκαν. Εδώ είμαστε στο τρίτο σκαλοπάτι. Ωραία. Την εγγραφή στο Μητρώο αρχίζουν και τη δέχονται οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Ποιοι ήταν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών? Πρέσβεις. Στην ΙΔΑΣ υπηρετούσαν πρέσβεις. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είχαν εμπειρία από αναπτυσσόμενες χώρες. Ωραία. Αφού γράφεσαι στο Μητρώο, αυτόματα δίνεις τα εχέγγυά σου ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να τρέξεις ένα πρόγραμμα στο εξωτερικό. Εντάξει. Το Υπουργείο Εξωτερικών κάθε χρόνο άνοιγε τις χώρες προτεραιοτήτων του. Δηλαδή, έλεγε, για το 2001 θα χρηματοδοτήσω προγράμματα σε αυτές τις ζώνες. Στην Αφρική, κάτω από την Κεντρική Αφρική, έδινε και χωροταξική κατανομή, στη Λατινική Αμερική, στη Γεωργία και στην Αρμενία, στον Κάφκασο και στη Σερβία ή και στην Αλβανία. Έδινε τις χώρες προτεραιοτήτων. Και άνοιγε τα calls. Άνοιγε, ρε παιδί μου, τις πηγές προκειμένου να καταθέσουν κάποια πρόταση. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είχαν δικαίωμα.
Πήγαν οι ονειροπόλοι και είπανε, αφού μου λες ρε παιδί μου Λατινική Αμερική, έρχομαι κι εγώ με ένα πρόγραμμα και στο καταθέτω. Το γράφω, το πρόγραμμα, το προϋπολογίζω, αιτιολογώ και έρχομαι και στο καταθέτω. Εσύ μου το αξιολογείς και άμα το αξιολογείς θετικά, μου δίνεις τα λεφτά, άμα το αξιολογείς αρνητικά, δεν μου δίνεις τα λεφτά. Δεν μου δίνεις το OK. Ωραία. Τέταρτο σκαλοπάτι. Εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκαν. Ξεκινάμε όμως με τα στάδια αποκλεισμού. Εκεί η διαφωνία... άκου λίγο. Πριν το αίτημα της χρηματοδότησης, πριν την αξίωση αυτή, πώς θα αποκλείσει κάποιος από το σωματείο. Λοιπόν, στην περίπτωση... Στην περίπτωση, ξαναλέμε, δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε, εκτός αν θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν στάδια. Εγώ σας περιγράφω τα στάδια. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος, από τη στιγμή που έχει υπετιότητα, από τη στιγμή που έχει κακή πρόθεση, υπάρχουν κάποια στάδια στα οποία μπορεί να αποκλειστεί. Υπάρχουν δηλαδή σκαλοπάτια ελέγχου. Δεν μπορείς δηλαδή να έρχεσαι εκ του αποτελέσματος και να λες ακόμη και από την ονομασία τους αυτή θα έπρεπε να έχουν αποκλειστεί. Η ονομασία τους πέρασε. Κανένας δηλαδή δικαστικός νους δεν είπε κάτσε να ελέγξω λίγο παραπάνω. Θα δίνω τα στάδια. Δεν είναι θέμα διαφωνίας. Όταν υπάρχουν ζητήματα σκοπού. Όταν υπάρχει οριστεία. Ναι, υπήρχε οριστεία. Μπορώ να σου πω ότι υπήρχε οριστεία. Εντάξει, δηλαδή στο καταστατικό τους υπήρχε οριστεία. Στο γεγονός ότι ποιος γινόταν μέλος υπήρχε οριστεία. Δηλαδή, εκεί άμα μπούμε σε έναν εντελεχή έλεγχο, περάσανε πάρα πολλά καταστατικά τα οποία ήταν έτσι. Εντάξει. Και μάλιστα μπορώ να σας πω από την εμπειρία ότι ένα καταστατικό, ξέρετε πότε εγκρίνεται, όταν κάνεις τη δουλειά του δικαστή. Άμα πας δηλαδή και καταθέσεις το καταστατικό και του πας και καθαρογραμμένη την απόφαση και καθαρογραμμένη την απόφαση στο εγκρίνει. Δηλαδή είναι μια τυπική διαδικασία. Περνάει δηλαδή... Ωραία. Συμφωνούμε σε αυτό. Επομένως, στο πρώτο σκαλοπάτι χωλέναμε. Στο δεύτερο, εδώ πέρα μένω. Εδώ έχω να κάνω με τι, με το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εγγράφει στο Μητρό, σου εγκρίνει και το πρόγραμμα. Και η απάντηση ποια είναι, η takes two του τάγκο. Απατεώνες, τρελοί, ρυψοκίνδυνοι, ό,τι και να ήταν. Αυτοί που ενέκριναν το πρόγραμμα δεν έπρεπε να ελέγξουν τι εγκρίνουν. Δεν έπρεπε να ελέγξουν τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Δεν έπρεπε να ελέγξουν, αν παραδείγματος χάρη, αυτοί εδώ υπέβαλαν κάτι στο οποίο δεν υπήρχε αντίκρισμα. Δεν έπρεπε να τους ελέγχουν ανατακτά χρονικά διαστήματα όπως όριζε ο νόμος. Γιατί ο νόμος ορίζει την περιοδικότητα του ελέγχου. Και ερχόμαστε στο 2014. Είναι η είδηση ο έλεγχος. Όχι βέβαια. Το αυτονόητο δεν είναι είδηση. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, από τη στιγμή που το κράτος χρηματοδοτεί, θα έπρεπε να βρίσκονται σε μία επαγρύπνηση. Γιατί αυτή είναι και μία διαδικασία στην οποία συμφωνούμε. Και όπως, και εδώ πέρα έρχεται τώρα ο θυμός. Ποιος είπε για το θυμό, συμφωνώ πολύ με το θυμό. Θυμώνω όταν ισοπεδώνονται όλοι. Όπως θυμώνω όταν λένε αλήτες λαμό για δημοσιογράφοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θυμώνω όταν λένε δικολάβοι απατεώνες δικηγόροι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ή ακόμη και σε αυτό το μαζικό σύνθημα να καεί το μπιπ η Βουλή. Και εκεί ακόμη θα μπορούσε να υπάρχει θυμός. Γιατί δεν είναι όλοι πολιτικοί το ίδιο. Επομένως, είναι θεμητός ο θυμός. Και συμφωνώ και με τον συνάδελφό σας που λέει ότι μαζί με τα ξερά
καίγονται και τα χλωρά. Όλοι αυτοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν βγει στη σέντρα, σε όλους εμάς που κινούμαστε στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ήταν παντελώς άγνωστοι. Ναι, λίγοι όμως. Δηλαδή, τους ονειροπόλους δεν τους συναντήσαμε ποτέ. Δεν είναι σε έλεγχο. Ναι, να εξηγήσεις λίγο πώς το λέγεται. Ναι, ναι. Το 2004 ξεκινάει γιατί αλλάζει η κυβέρνηση, έτσι. Για να το βάλουμε λίγο και στο περιεχόμενο, επειδή υπάρχουν και νεότεροι εδώ μέσα. Αλλάζει η κυβέρνηση και το αίτημα της καινούργιας κυβέρνησης Καραμαλή για τα χωρά χέρια. Αυτά θα ερχόντουσαν από κάπου. Δεν μπορούσαν να έρθουν από μέσα, από την ίδια την πηγή αυτής της κυβέρνησης. Έπρεπε οι οργανώσεις που πρωταγωνίστησαν από το 1999, γιατί η ΔΑΣ ήταν προσωπικό δημιούργημα του Γιώργου του Παπανδρέου, ή μάλλον με τη δική του την προσωπική. Ήταν δική του φαρέτρα. Και δική του, ναι, είχε, γιατί είχε και μια αναπτυξιακή διάσταση στη σκέψη του, τέλος πάντων. Να σε διορθώσω λίγο. Έκανε εξωτερική πολιτική αναπτυξιακού μη κερδοσκοπικού τύπου. Την είχε. Ωραία. Αυτή είναι όμως η ερμηνεία μας. Ναι. Λοιπόν, το 2007, το 2009 είναι συγκεκριμένο ορόσημα στην πολιτική ζωή και οι οργανώσεις που βγαίνουν, εμένα το δικό μου σχόλιο αυτό είναι, βγαίνουν να αλλάξουν μία οργάνωση η οποία ήταν προσωπική φιλική. Αν περίμενες λίγο, θα ερχόμουν εδώ. Είναι γνωστές, είναι πολλές οργανώσεις. Ναι. Τα δύο μέρη, σου λέω. Έτσι. Τα δύο μέρη. Γιατί έμπαιναν μέσα οι πρέσβεις για να καταθέσεις την πρόταση. Δεν ξέρω η Ονειροπόλη πώς βρήκαν τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κούβα και κατέθεσε ότι αυτό πραγματικά είναι ένα έργο που θα ωφελήσει και την Ελλάδα και την Κούβα. Γιατί αυτό έπρεπε να αποδείξει στην πρόταση. Ότι το έργο το ξέρει πολύ καλά. Έπρεπε να αποδείξει ότι ωφελεί και την Ελλάδα, τους δικούς της διπλωματικούς λόγους, τους πολιτισμικούς, τους εθνοτικούς, οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα είναι. Εδώ έχουμε μία διαφορά. Όταν ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις το 1999, δεν ήταν προαπαιτούμενο. Δηλαδή, τα σκάνδαλα του 2004, από το 1999 μέχρι το 2004, που ελέγχθηκαν οι 150, δεν ήταν προαπαιτούμενο. Εντάξει. Το 2004 αλλάζει και η πολιτική της Ιδράς, γίνεται πιο συγκεκριμένη, πιο εθνοτική. Ωραία. Είναι ρακέτα. Λοιπόν, αν περίμενες λίγο, στις πολιτικές σκοπιμότητες θα το έλεγα. Δηλαδή, τώρα, ενώ το 2004 δεν παίχτηκε, ούτε το 2011, τώρα παίζεται η Εκκλησία. Η Αποστολή. Βγήκε στο προσκήνιο. Βγήκε στο προσκήνιο πάλι. Εντάξει. Και θεωρήθηκε και θεωρείται τώρα προσωπική επιτυχία της τότε Υπουργού Εξωτερικών και του Γενικού Γραμματέα της, και καλά, βγαίνει δηλαδή στην επιφάνεια ότι κυνηγήθηκε η Αποστολή. Τέλος πάντων, οι πολιτικές σκοπιμότητες συμφωνούμε πώς παίζουν κατά το δοκούν. Ωραία. Σε όλο αυτό, εγώ θέλω να δείτε τώρα κάτι άλλο. Γιατί βγαίνει το 2014, εσείς από το χώρο, γιατί τώρα, χρονικά. Μία. Δεν έχεις δύσει. Μιλιά και ποτάμι, αλλά όχι, ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αυτή την περίπτωση της κρίσης έχουν αναπτυχθεί πολύ τα κινήματα και θα βγουν καινούργιες οργανώσεις. Υπάρχει μια κατεύθυνση να έρθουν και καινούργια χρηματικά πακέτα. Και η αίσθηση μου είναι ότι ξεκαθαρίζουν το χώρο και σε 1,5 χρόνο από τώρα θα δούμε άλλο ένα μανιτάρι να ξεκινάει. Για να είμαστε προετοιμασμένοι να γεμίσουμε με άλλο τύπο οργανώσεις. Λοιπόν. Μπαίνουμε σε μία εποχή
των GROs, Grassroots Organizations. Grassroots Organizations. Ωραία. Ένα δεύτερο. Το προσέγγισες λίγο. Είμαστε στη χρονική στιγμή όπου γίνεται η ορίμανση του καινούριου ΕΣΠΑ, του λεγόμενου ΣΕΣ. Εντάξει, το οποίο έχει άξονες. Μέσα στους άξονες αυτούς υπάρχουν 15 δις τα οποία θα διατεθούν σε προγράμματα που αφορούν κοινωνικά κινήματα κτλ. Υπάρχει διρεκτίβα η οποία λέει ότι από αυτά τα χρήματα το 5 έως 10% θα πρέπει να διαχειριστεί ο μη κερδοσκοπικός χώρος. Είναι διρεκτίβα. Αυτή τη διρεκτίβα την είχαμε και στο ΕΣΠΑ, όπου τότε οριζότανε το 2%. Ποτέ δεν έγινε. Τώρα, ορίστε, ποτέ δεν έγινε γιατί υπήρχε κατακερματισμός. Ο κατακερματισμός με τα Μητρώα, δηλαδή άλλο Μητρώο το Υπουργείο Εξωτερικών, άλλο Μητρώο το Υπουργείο Υγείας, άλλο Μητρώο το ΥΠΕΧΟΔΕ, άλλο Μητρώο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, άλλο Μητρώο το Υπουργείο Πολιτισμού, άλλο Μητρώο το Υπουργείο Παιδείας. Όλο αυτό δημιουργούσε έναν αντίλογο από την ελληνική πλευρά ότι δεν μπορώ να τις έχω μαντρωμένες και μπαίνουμε και σε μία άλλη προβληματική, στην οποία προβληματική θα αποδειχθεί και θα το διαβάσετε μέχρι τον Απρίλη και τότε θα πείτε «Α, αυτός ο τρελός κάτι μας έλεγε». Ετοιμάζουν νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο νομοθετικό πλαίσιο, στηριζόμενο σε όλα αυτά εδώ τα σκάνδαλα και βέβαια με το γεγονός ότι το 5 έως 10% θα πρέπει να διαχειριστεί από το μη κερδοσκοπικό τομέα, θα το βγάλουνε σαν την απάντηση, σαν την πανάκια στο ότι μέσα σε όλο αυτό το χώρο ο οποίος λιμένεται από τα λαμόγια θα έρθουμε να δώσουμε το ξεκαθάρισμα και θα δημιουργήσουμε τέτοια κριτήρια αποκλεισμού όπου στην ουσία συγκεκριμένοι θα μπορούν να τα διαχειριστούν όλα αυτά τα χρήματα. Άλλο ένα παιχνίδι ημετέρων. Άλλο ένα παιχνίδι ημετέρων. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου έχουν επιταχυνθεί όσο δεν φαντάζεστε. Ήδη προκλήθηκαν 3 συναντήσεις στην κοινοβουλευτική, στην πάγια, στη μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής για θέματα ισότητας, φύλων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Στα οποία συμμετείχαμε, συμμετείχε η ΧΕΝ, συμμετείχε η Πράξη, συμμετείχαμε σαν, μας καλέσανε δηλαδή και πήγαμε. Και συζητήθηκε το θέμα του εθελοντισμού, συζητήθηκε γιατί προκειμένου να γίνει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο νομοθετικό πλαίσιο αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μιχελάκης, που εκπροσωπείται από το Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης και το Συρίγο. Εντάξει, με κάποιους γκουρού. Με απουσία βέβαια την εκπροσώπηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Τι λέει, τι ρώτησες, αν το ήξερε. Όχι, αν θα πονέσει. Και τις είπα πολύ. Αν θα πονέσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Πάρα πολύ. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, μόνο θα σας πω σαν, ας πούμε, άξονα, σκέφτονται να βάλουν όλα τα κριτήρια τα οποία διέπουν τη Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας, η οποία Διεθνής Χάρτα Λογοδοσίας έχει υπογραφεί από κάποιες συγκεκριμένες διεθνείς οργανώσεις με δείκτες, οι οποίοι λέγονται δείκτες του Βερολίνου, όπου για να μπορέσει να τους ακολουθήσει κάποιος, όχι οργάνωση μεσαίου βαθμού, δηλαδή από άποψη διοίκησης, από άποψη οργάνωσης κτλ. Δεν μπορεί να ακολουθήσει, θα είναι τέτοια τα κριτήρια όπου όλες οι οργανώσεις θα αυτοαποκλειστούν. Εντάξει. Το μέλλον είναι πάρα πολύ κοντινό. Δηλαδή, μέχρι τέλος Απριλίου, όλο αυτό θα βγει στην επιφάνεια, το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Και βέβαια, χρονικά, κάτι μου λέει εμένα αυτό. Μέχρι τέλος Απριλίου. Το Μάη κάτι έχουμε. Μέσα σε όλο αυτό το συμφέρον, εκτός από τον αυτοαποκλεισμό μιας
Ξαναπες το. Ναι, ή γιατί δεν θα πληρεί τα κριτήρια που θα έχει θέσει στο νομοθετικό πλαίσιο. Μπορεί η ίδια ποιό σταδιακά να μετεξελιχθεί, ώστε να μπορεί να ξανααγωνιστεί και να ζητήσει αυτά που απόκομαι το αποκλείστηκε. Δηλαδή να αλλάξει μορφή, να αποκτήσει ευελιξία. Τι να σου απαντήσω εγώ σε αυτό. Μακάρι. Δηλαδή, κάτι το οποίο θα μπορούσα να σου πω είναι μακάρι. Ή ναι, γιατί sky is the limit. Πώς θα αποκτήσει ευελιξία. Όταν θα φύγει από τα παλαιά σχήματα οργάνωσης και λειτουργίας και θα μπει στη φιλοσοφία και στο πνεύμα που θα ορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Το οποίο δεν το ξέρω ποιο θα είναι. Κριτήρια. Κριτήρια ελέγχου, παραδείγματος χάρη. Προκειμένου να γίνεται ένας έλεγχος, σύμφωνα με τη Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας, θα είναι, παραδείγματος χάρη, η ύπαρξη ετήσιας έκθεσης ορκωτών λογιστών. Εντάξει. Αυτόματα σας δίνω ένα κριτήριο, το οποίο είναι απαγορευτικό για το 80% των οργανώσεων. Οι ορκωτοί λογιστές για να μπουν και να σου κάνουν έλεγχο από έναν κύκλο εργασιών 100 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, χρειάζεται τουλάχιστον σε αιτήσια βάση 3.000 ευρώ. Αμοιβή. Το ορίζει το... Ωραία. Προμπόνο. Ναι. Εντάξει, τώρα το πώς, τι μπορεί να γίνει. Κοίτα τώρα. Και αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πάει να πει ότι θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Επομένως, να έχεις μπει ήδη στο κομμάτι αυτών των οργανώσεων που θα μπορούν να παίρνουν χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, αυτό αυτόματα τι σου κάνει, μια διελκυστίδα. Δηλαδή, ένα κομμάτι αυτό. Ή ο όγκος της οργάνωσης. Δηλαδή, αν έρχεται, παραδείγματος χάρη, και σου λέει ότι αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι ένα παράδειγμα ιεράρχησης διαδικασιών ενός σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας και διοίκησης μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Ωραία. Που τι σου κάνει, σου χωρίζει τα επίπεδα λειτουργίας. Στο πρώτο επίπεδο λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει. Αυτό εδώ λέγεται το association της οργάνωσης. Είναι αυτοί που στην ουσία κρατάνε το θεσμικό βάρος και το πνεύμα και τη στρατηγική και το mentality του οργανισμού. Ωραία, μια χαρά. Αυτοί εδώ τι καθορίζουν, καθορίζουν τους άξονες. Δηλαδή λένε στο επόμενο έτος ή στην επόμενη διετία ή στην επόμενη τριετία, ανάλογα με το πότε γίνεται η επόμενη Γενική Συνέλευση, το οποίο καθορίζεται από το καταστατικό, εμείς στρατηγικά θέλουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 13 πράγματα. Ωραία. Δίνουν τους στόχους. Τους στόχους αυτούς, αν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, τους δίνουν μετά στο αποκάτω επίπεδο, στα 3 και 4, που είναι το management της οργάνωσης. Το association δηλαδή δίνει τους στόχους που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση στο management της οργάνωσης. Το οποίο management της οργάνωσης τι, ο θεματοφύλακας είναι η Γενική Διεύθυνση και το management team το οποίο υλοποιεί. Δηλαδή παίρνει τους στόχους και τους κάνει δράσεις, ενέργειες. Π.χ. θέλω να καταπολεμήσω τον HIV έτσι ώστε να μην υπάρχει επιπολασμός στα επόμενα 3 χρόνια. Ένα στόχος, λέει η Γενική Συνέλευση. Πώς υλοποιείται αυτό, αυτό υλοποιείται. Με ανέβρεση πόρων για να μπορέσω να κάνω προγράμματα καταπολέμησης του HIV. Το management team τρέχει να βρει πόρους. Με δημιουργία προγραμμάτων για να μπορέσω να κάνω την καταπολέμηση. Διαχείριση προγραμμάτων. Με ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα είναι εξειδικευμένο κτλ. Επομένως, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Όλο αυτό επομένως υλοποιείται. Και ο Γενικός Διευθυντής, ανατακτά χρονικά διαστήματα, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να είναι στην ίδια γραμμή. Δηλαδή, αυτά που μας είπατε, έτσι τα αναλύσαμε, έτσι υλοποιούνται, με αυτόν τον τρόπο τα παρακολουθούμε. Για να υπάρχει νομιμοποίηση. Και ποιοι υλοποιούν, γιατί μέχρι τώρα μαζεύουμε λεφτά, μαζεύουμε ανθρώπους
και φτιάχνουμε πρόγραμμα. Ποιος το υλοποιεί? Το από κάτω επίπεδο. Το οποίο από κάτω επίπεδο ποιοι είναι? Τα στελέχη και οι εθελοντές. Και ερχόμαστε τώρα στον όγκο της οργάνωσης. Αυτό είναι ένα οργανόγραμμα στην ουσία, επιτελικό και αποφάσεων, το οποίο ακολουθεί κάποια επίπεδα. Π.χ. για την νομιμότητα, άλλη αρχή του μη κερδοσκοπικού τομέα, λογοδοσία και αυτορύθμιση. Ωραία. Για την αυτορύθμιση υποτίθεται, και για να μπορούμε να υλοποιούμε τους στόχους, αν μπούμε σε ένα πλαίσιο θεσμικό που θα λέει, κοιτάξτε παιδιά, τα διοικητικά έξοδα ενός οργανισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 20% από τα επιχειρησιακά έξοδα. Δηλαδή, 80% επιχειρησιακά, στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, το 20% λειτουργικά έξοδα. Ενοίκια, φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Αυτό για να παρακολουθείτε, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία λέγεται ratio team. Δηλαδή, ομάδα ποσόστοσης, που στην οποία θα λογοδοτεί αυτή εδώ, το management team. Και η ομάδα ποσόστοσης θα δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αρχίζουν οι μηχανισμοί και γίνονται πάρα πολύ τραχείς. Αν παρακολουθήσετε πώς λειτουργεί η WWF, πώς λειτουργούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, πώς λειτουργεί η ActionAid, πώς λειτουργούν μεγάλοι οργανισμοί, καταναλώνουν ενέργεια, χρόνο και συγκεκριμένο δυναμικό σε όλη αυτή την εσωτερική παρακολούθηση και λειτουργία. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στην Ελλάδα, από τη γνώση σας, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, ή από τη φαντασία σας, έτσι όπως βλέπετε, που να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλη αυτή την εσωτερική νομολογία. Γιατί πλέον μιλάμε για μία εσωτερική διάρθρωση και νομολογία, η οποία χρειάζεται πόρους, ενέργεια. Είναι απαραίτητο, με ρωτάει κάποιος. Είναι σημαντικό. Και από ποιους υπογράφεται αυτή η χάρτα? Η χάρτα αυτή αυτοδέσμευσης και λογοδοσίας έχει υπογραφεί από μεγάλους οργανισμούς, διεθνείς. Όπου ActionAid, WWF, στην Ελλάδα έχει υπογραφεί από 17 οργανισμούς. Τι γίνεται όμως? Αν αυτή η χάρτα είναι, ας πούμε, μία χάρτα στην οποία είπανε μεταξύ τους οι μεγάλοι οργανισμοί, εμείς θέλουμε, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε έτσι τους εαυτούς μας. Επομένως, αυτή η χάρτα, επομένως, έχει μία προαιρετική συμμετοχή. Αν αυτή τη χάρτα την πάρει κάποιος, γιατί στην Ελλάδα έτσι γίνεται, και τη βάλει μέσα σε νομοθετικό πλαίσιο, αυτόματα θα είναι δεσμευτική. Δεν θα είναι προαιρετική. Δηλαδή, άμα πάρει και την αναλύσει και τη βάλει μέσα σε άρθρα νόμου, πλέον δεν θα είναι προαιρετική. Δεν θα πηγαίνει κάποιος και θα λέει, το εφαρμόζω γιατί μου κάνει. Εκεί το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να σε έχει εντός ή εκτός νόμου. Και εκεί είναι το ρίσκο. Δεν είναι μία χάρτα στην οποία, άμα θέλω, υπογράφω και έχω ένα ατού. Τι θα είναι ένα νομοθετικό. Δηλαδή, άμα σου λέει ότι για να μπορείς, παραδείγματος χάρη, ήδη πήγαν να το κάνουν για κάποια συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία τρέξαν από υπουργεία. Π.χ. αυτό ονομάστηκε διαχειριστική επάρκεια. Στην ουσία, δηλαδή, όταν ήθελες να πας να κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με την υλοποίηση του Υπουργείου Εργασίας και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης δεν μπορούσες να τις κάνεις, ούτε καν να υποβάλεις, άμα δεν είχες τη λεγόμενη διαχειριστική επάρκεια. Εντάξει. Αυτή τη διαχειριστική επάρκεια, για να την πάρει κάποιος, είχαν βγει μανιτάρια συμβούλων, όπου στην ουσία, γιατί είναι ένας μηχανισμός τη διαχειριστική επάρκεια, για να στη δώσουν και για να στη φτιάξουν, σου ζητάγανε 14.000 ευρώ. Να σε βάλουν σε διαδικασίες, πώς κάνεις παραλαβή φυσικού αντικειμένου, πώς κάνεις απόδοση έργου, πώς κάνεις οικονομική παρακολούθηση. Δηλαδή, όλο αυτό είναι ένας μηχανισμός πιστοποίησης. Μηχανισμός πιστοποίησης. Και έπρεπε πρώτα να υποβάλεις τη διαχειριστική σου επάρκεια σε ένα υπουργείο και μετά να δει αν και το πρόγραμμα το οποίο έχεις καταθέσει
είναι ικανό να χρηματοδοτηθεί. Αμνηστία ΒΒΕΦ αξιονέει. Ναι, οι υπόλοιπες δεν αντιδράσανε επισήμως. Γιατί? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και εδώ θα το στέλνω σε εσάς που δεν είσαστε ΜΚΟ. Γιατί άραγε. Που θυμώσαμε κτλ. Και το δεύτερο. Σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη χρονική στιγμή που γίνεται αυτή η συζήτηση για αλλαγή νόμων και μια ολόκληρη σειρά συνταρακτικών αλλαγών, εμείς δεν αντιδρούμε. Ούτε αυτή τη φορά. Ενδιαφέρονται όταν είμαστε οι ενεργοί πολίτες. Θες απάντηση από μένα? Όχι, όχι, για προβληματισμό. Όχι, στον προβληματισμό όμως να βάλω κάτι. Ό,τι θες. Να βάλω. Καταρχήν, ο τρίτος τομέας, αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει επιλέξει σε όλη αυτή την τρομολαγνία και σε όλο αυτό τον κανιβαλισμό, τι είναι? Είναι ένα βήμα πίσω, για να δούμε τι άλλο θα βάλουν στο καζάνι. Γιατί βγήκανε τα σκάνδαλα του Υπουργείου Εξωτερικών και τώρα μέσα στο καζάνι έχουν βάλει προγράμματα, θα τα ακούσετε και θα τα έχετε διαβάσει, προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, κάθετα προγράμματα για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας είχε βγάλει το 2007 και το 2009 δύο κύκλους προγραμμάτων, τα οποία στην ουσία χρηματοδοτούσαν μη κυβερνητικές οργανώσεις για να κάνουν ένα συγκεκριμένο έργο σε συνεργασία με Δήμο, με βασική προϋπόθεση στις 30.000 ευρώ που δίνανε, οι 24.000 ευρώ περίπου να είναι η μισθοδοσία ενός ανθρώπου ανέργου, ενός ανέργου ανθρώπου, προκειμένου να υλοποιήσει μία συγκεκριμένη δράση. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνανε οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις? Παίρνανε χρήματα για να μπορούν να βάλουν στην αγορά εργασίας έναν επιστήμονα, άνεργο επιστήμονα, με φουλ μισθό, 24.000 ευρώ, ετήσια, ετήσια αποζημίωση, για να τρέξει ένα συγκεκριμένο κομματάκι. Ωραία. Λοιπόν, στα σκάνδαλα βάλανε και αυτό. Στα σκάνδαλα βάλανε και την κοινοφελή εργασία. Τρέξανε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Ωραία. Μάλιστα εκεί υπάρχει και αντίλογος, γιατί αφού τα λέμε όλα και μιλάμε για τις πολιτικές σκοπιμότητες, υπάρχει και αντίλογος με συγκεκριμένη παρέμβαση που έκανε η αντιπολίτευση. Που η αντιπολίτευση, η μείζωνο αντιπολίτευση, έπρεπε να υπερασπιστεί το χώρο της κοινωνίας των πολιτών, που δεν το έκανε. Δηλαδή, τους έχει βάλει όλους στο ίδιο καζάνι. Η μείζωνο αντιπολίτευση που υποτίθεται ότι προάγει την αλληλέγγυα οικονομία, τα αλληλέγγυα κινήματα, έχει φτιάξει ολόκληρους μηχανισμούς και βγήκε και είπε εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν μέλος της ΓΕΣΕΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ, να κυνηγήσουν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που υλοποίησαν προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Γιατί αυτό το ξέρω, επειδή ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ. Τι λες ρε μεγάλε, κοινοφελή εργασία υλοποίησε και η ΓΕΣΕΕ και μάλιστα 50.000 θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Μέσω της ΓΕΣΕΕ. Μέσω της ΓΕΣΕΕ. Μπράβο. Του ΚΕΚ είναι της ΓΕΣΕΕ. Μάλιστα. Ναι, στην ουσία δηλαδή, ο θεματοφύλακας υποτίθεται, θεματοφύλακας η ΓΕΣΕΕ θα έπρεπε να διαφυλάξει τουλάχιστον τι, το στόχο για τον οποίο σου κάνανε πρόσληψη.
Έστω πεντάμινη, έστω με αυτό το χαμηλό μισθό, ρε παιδί μου. Με αυτό το χαμηλό, το οποίο το πήρε κιόλα με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Τα πήρε για άλλη δουλειά. Δηλαδή στην ουσία σε έβαλε να κάνει αλότριο έργο χωρί να το παρακολουθήσει. Ωραία. Η ΓΕΣΕ και βγαίνει ο εκπρόσωπό τη και κατηγορεί τι μη κερδοσκοπικέ οργανώσει ενώ δεν βλέπει τι γινόταν μέσα στο ίδιο το σπίτι. Καταλαβαίνετε επομένως ότι είναι ένα παιχνίδι όπου στην ουσία περιμένουμε να παιχτεί ακόμη κι άλλο. Δηλαδή, περιμένουμε να ξεράσει κι άλλο. Και όταν ξεράσει, όλα αυτά μαζεμένα, και τώρα σου μιλάω σαν εκπρόσωπος δικτύων. Έχουμε συμφωνήσει τα δίκτυα, θα έρθουμε και θα δώσουμε τις απαντήσεις μας επί του συνόλου, γιατί ξερνάνε δράκους ακόμη. Επομένως, ο τρίτος τομέας είναι σε μια κατάσταση επιφυλακής. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχικότητα σε όλη αυτή την εξέλιξη με το νομοθετικό πλαίσιο. Εκεί ο τρίτος τομέας δεν έχει προσκληθεί. Και αυτό τι λέει, λέει κάτι. Ότι στην ουσία για άλλη μια φορά θα έρθουμε εμείς πρώτα τελεσμένων γεγονότων χωρίς καν να έχει ακουστεί η γνώμη μας και η άποψή μας. Αυτό συνέβαινε πάντοτε. Τι μπορείς να μαζέψεις με συγκεκριμένες τάσεις και με συγκεκριμένες αντιστάσεις, μπορείς να μαζέψεις λίγα πράγματα. Και είναι βασικό ερώτημα. Κουραστικό μέχρι εδώ. Καταλάβατε κάτι. Ε, ψυχανεμιστήκαμε λίγο. Ωραία. Ποιες. Α, το grassroots organizations. Γιατί είναι κινήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει αυθόρμητα από το πεδίο, από κάτω. Δηλαδή, αντιλήφθηκαν κάποιοι άνθρωποι ότι σε επίπεδο γειτονιάς, αυτό είναι ένα μοντέλο που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκές πόλεις από το 1990. Στην Ελλάδα, όλα αυτά, τα grassroots organizations, είναι σύνοδα με την κρίση. Η αφορμή, δηλαδή, υπήρξε η κρίση. Όπου, ένα παράδειγμα, τα αλληλέγγυα ιατρία. Τα κοινωνικά παντοπολία, τα οποία όμως δεν έχουν βγει μέσα από προγράμματα, από τις δομές καταπολέμησης, τις στόχες κτλ. Έχουν βγει σε επίπεδο γειτονιάς. Είναι στην ουσία όλη αυτή η απάντηση που στη θεωρία αυτό λέγεται επικουρική πρωτοβουλία. Η επικουρική πρωτοβουλία, τι λέει, με πολύ απλά λόγια, καταρχήν, τη συναντάμε στις αγγλοσαξονικές χώρες και έρχεται και σου λέει ο κεντρικός σχεδιαστής, το κράτος, ρε παιδί μου, είναι τόσο μακριά, τόσο πέρα και έξω από τον πολίτη, από τη γειτονιά, όπου στην ουσία πρέπει να κατέβω επίπεδα. Επομένως, από το κράτος, ας κατέβω λίγο στην περιφέρεια, αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Από την περιφέρεια, ας κατέβω στην τοπική αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από την τοπική αυτοδιοίκηση ας κατέβω πιο κάτω στα τοπικά συμβούλια που έχουν αναπτυχθεί. Όλα αυτά, περιφέρεια, αυτοδιοίκηση, τοπικά συμβούλια, είναι όλα όσα έχει εισάγει ο Καλλικράτης. Ωραία. Από τα τοπικά συμβούλια ας πάω σε επίπεδο γειτονιάς. Και στο επίπεδο γειτονιάς έρχονται τα grassroots organizations. Εντάξει. Μεγάλη προβληματική για τα grassroots organizations. Και ένα ερώτημα. Να πάρουν νομική μορφή. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο στην ουσία, ξέρετε ότι μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι αυταπόδεικτο ή απαντάτε μόνο του. Να πάρουν νομική μορφή. Αν πάρουν νομική μορφή θα χάσουν τον αυθορμητισμό τους. Θα χάσουν την αυθεντικότητά τους. Θα χάσουν... Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχουν νομική μορφή. Συνεπώς, δεν αναγκάζονται να, άμα θέλουν να παίξουν σε αυτό το μάτσο, να πρέπει να καταποκτήσουν μία νομική. Εσύ πώς κατάλαβες ότι αυτός είναι ο στόχος. Πες μου και ξέρεις κάτι. Ποιες είναι οι πηγές σου. Συντρεφτείς, πώς είναι τη σκέψη σου, αυτό το κατάλαβα. Όχι.
Όχι. Τα grassroots organizations, έτσι όπως είναι τώρα, ακόμη ψάχνονται. Εντάξει. Και ήδη έχουμε δει ότι είτε καπελώνονται από δήμους, είτε... Δηλαδή, ακόμη και τώρα η αυθεντικότητά τους αρχίζει. Ή κινηματικά, έχουν μπει και κινηματικά κάποιες επιδράσεις και επιρροές. Πολιτικά, κινηματικά. Αλλά αν γίνει αυτό που είπαμε, ότι τα ΜΚΟ, τα πιο πολλά, τα μικρά, δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν στις καινούριες αυθεντικό, βασικά, άμα θέλουν να υπάρχουν ακόμα, πρέπει να πάνε στο GRO. Ναι, μπορεί να μετεξελεχθούν εκεί. Να, αυτό είναι μια σκέψη. Το οποίο με τη GRO δεν σίγουρα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τους δίνει αυτά που θέλανε πριν. Γιατί οικονομικά αυτά είναι νομοθετικά, δεν μπορούν να παίρνουν σε κάποια προγράμματα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα πρέπει. Ναι, όχι στην Ελλάδα. Ναι, άμα είσαι όμως μια ομάδα που είναι νομικά, νομοθετικά σε αυτή τη χώρα, δεν θες και εθελοντές και δεν θες κόσμο πολύ για να μπορούν να πείσει εξωτερικό. Θα είναι στα ίδια παρεούλα. Άρα θα στο μειώσουν αυτό που έχει κάνει σαν μια ΜΚΟ. Και αυτή που σας μειώσουν, δεν θα μπορεί να παίξει και στα εξωτερικό, θα είσαι στις γειτονιάς. Γιατί τα GRO είναι μια γειτονιά. Όχι, ούτε καν πόλης. Είναι γειτονιά. Μία ονοματολογία καινούρια. Και σε ευχαριστώ που μου το είπες, που θέλουν να εισάγουν πλέον το ΜΚΟ, αρχίζει και γίνεται ταμπού. Αρχίζει και γίνεται ταμπού. Είναι... Εδώ και θέλω τη λέξη. Αρχίζει και γίνεται ταμπού. Και πάνε να εισάγουν ή Civil Society Organizations, τα CSOs, αντί για NGOs. Αυτό είναι πιο γενικό. Δηλαδή, οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ μέσα, εδώ, έτσι όπως είναι, ο όρος του, θα μπορούσε να μπουν και τα GROs, και τα NGOs, και τα λοιπά. Και είδε στην ουσία, στην Ελλάδα, ανέγκυκτο. Είναι μη κολάσιμο. Το ΜΚΟ είναι κολάσιμο πλέον. Είναι ένα αρκτικόλεξο, το οποίο δημιουργεί κακή μνήμη. Ξέρετε, είναι αυτό που... Η ιστορία μας το έχει αποδείξει. Η ιστορία μας το έχει αποδείξει. Ένα όνομα που στην αρχαιότητα θεωρεί το ρε παιδί μου όνομα, μέχρι να κάνει το ένα κακό, ο Εφιάλτης. Μέχρι να γίνει η προδοσία, ήταν ένα όνομα στην αρχαιότητα. Μετά συνδέθηκε με κάτι πάρα πολύ τραγικό. Καταλαβες. Θέλετε τσιγάρο? Ναι, σας έχω γονατίσει, συγγνώμη. Ναι, αλλά γιατί δεν μου ζητάτε διάλειμμα? Είμαι ευτυχισμένος, ξέρεις, κανείς δεν μου ζητάει διάλειμμα, ξέρεις. Άντε, κάντε λίγο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ σας δίνω τα επίπεδα λήψης των αποφάσεων, τα οποία αποτυπώνονται σε οριζόντια μορφή και ένα διοικητικό οργανόγραμμα. Εντάξει, ο Αμαντέους, παραδείγματος χάρη, ο οποίος πρόσφατα μπήκε στο ανθρώπινο δυναμικό της πράξης και υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει ενταχθεί μέσα σε ένα τμήμα. Επομένως, έχουμε και μία επιτυχία, ως μεταπτυχιακό. Αντιλαμβάνεται, περίπου. Εντάξει, εδώ μιλάμε για έναν... Για έναν οργανισμό ο οποίος έχει μηχανισμό σε σχέση με το management team και τα λοιπά και τη δυνατότητα να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις για ανθρώπινο δυναμικό με χωρισμένες αρμοδιότητες, με τμήματα και τα λοιπά. Γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχει ένας συγκεκριμένος κύκλος εργασιών, επομένως χρειάζεται διεύθυνση οικονομικού τμήματος για να μπορέσει να τα διαχειριστεί όλα και οργανωμένο λογιστήριο. Επειδή είναι μια οργάνωση η οποία έχει και συνδρομητές, χρειάζεται και τμήμα δωρητών για να μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανταπεξέρχεται στην επικοινωνία με τους απλούς Έλληνες πολίτες οι οποίοι ανταποκρίνονται και δίνουν χορηγίες στην οργάνωση, private donors λέγονται. Υπάρχει τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Όταν μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος έχει 180 άτομα στο payroll του, δηλαδή εργαζόμενοι ανά την Ελλάδα, και 600
εθελοντές, το σημαίνει ότι οι εθελοντές πρέπει και να παρακολουθούνται, να παρακολουθούνται οι σχέσεις τους με την οργάνωση. Ο Αμαδέος, παραδείγματος χάρη, είχε μπει ως εθελοντής στην οργάνωση. Πέρασε από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια όπου περνάνε οι άνθρωποι επιλογής, μερικές θέσεις και πόστα εθελοντών χρειάζονται και εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να δαπανίσεις ανθρωποώρες. Οι ανθρωποώρες αυτές καταναλώνονται από συγκεκριμένα άτομα τα οποία διαχειρίζεται το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας οργανισμός όπου εκεί υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ρέσιο. Αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχει δηλαδή παρακολούθηση ποσοστών ιδιωτικών θεσμικών πόρων. Όταν έρχεται η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ότι η κατανομή των εσόδων θα πρέπει να είναι 90-10, 90% ιδιωτική, 10% θεσμική, και αυτό πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση, να μην υπερβαίνει, αυτό σημαίνει ότι για τους ιδιωτικούς πόρους πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα και επικοινωνίας και ανέβρεσης πόρων. Fundraising δηλαδή. Οι θεσμικοί πόροι, γιατί και από το πού αναζητάς χρήματα και θεσμικούς πόρους, δεν εννοούμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Θεσμικούς πόρους δεν εννοούμε, παραδείγματος χάρη, ό,τι προέρχεται από τα προϋπολογιζόμενα χρήματα των εκάστοτε υπουργείων. Θεσμικούς πόρους εμείς εννοούμε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, που στην ουσία δεν θεωρούνται θεσμικοί-θεσμικοί, εντάξει, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για όλες τις λειτουργίες υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή υπάρχει υπεύθυνος ανθρώπινου γραφείου τύπου στην Αθήνα, γραφείο τύπου στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια πανελλαδική εμβέλεια πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση όλων των διαδικασιών σου, οι οποίες διαδικασίες ακολουθούν πρότυπα, στα οποία πρότυπα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι εθελοντές. Υπάρχει δηλαδή μια βάση intranet, για να το σκεφτείτε, όπου ο καθένας έχει τον κωδικό του και ανά πάσα στιγμή μπαίνει σε αυτή τη βάση από τον υπολογιστή του κτλ. Και βρίσκει όλες τις προτυποποιημένες διαδικασίες που πρέπει να διώκουν την οργάνωση. Από το πώς δηλαδή θα γράφεις μια επιστολή, προτυποποιημένη επιστολή, κωδικοποιημένη δηλαδή, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία, αυτό που λέμε, έξωθεν καλή μαρτυρία. Ό,τι δηλαδή στέλνει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, το ίδιο πράγμα σαν εικόνα να αφορά και αυτόν τον κάποιον που βρίσκεται στη Μυτιλίνη ή αυτόν τον κάποιον που βρίσκεται στην Πάτρα ή αυτόν τον κάποιον ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Με αυτόν τον τρόπο τι διέπεις, μηχανισμούς τέτοιους όπου στην ουσία δείχνουν μια εικόνα ομοιογένειας και δεν υπάρχει πολυδιάσπαση, κατατοδοκούν, γιατί ο καθένας βάζει και το προσωπικό του στοιχείο κτλ. Μόνο που όταν θέλεις να έχεις μια ενιαία έξοδε καλή μαρτυρία, πρέπει να είναι πρότυπη. Κάτι το οποίο δεν σας έχω βάλει εδώ, γιατί είναι πρόσφατο, αυτό που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, και αυτό το συναντάμε σε αρκετούς οργανισμούς, κάποιοι στους οργανισμούς το κάνουν παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις τους. Είναι η λεγόμενη μαρτυρία, το advocacy. Το advocacy, η συνηγορία, είναι πάρα πολύ σημαντική όταν την βάλεις σε έναν μηχανισμό παρακολούθησης. Γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία που λέει ότι ο μη κερδοσκοπικός τομέας δεν θα είναι μόνο για να σκουπίζει και δεν πρέπει να είναι μόνο για να σκουπίζει τα κακώς κείμενα ενός κρατικού μηχανισμού ο οποίος έχει κενά, ελλείψεις κτλ. Αυτόματα, ό,τι κάνεις στο πεδίο πρέπει να το ανάγεις σε προτάσεις πολιτικών. Πρέπει δηλαδή στην ουσία να έχεις αυτό το μηχανισμό για να μπορείς να βελτιώσεις τα πράγματα. Ιδάλλως γιατί είσαι, για να διατηρείς μια κατάσταση η οποία συντηρεί την ύπαρξή σου? Όχι. Αν ο στόχος σου είναι πάρα πολύ φιλόδοξος, παραδείγματος χάρη η αυτοκατάργησή σου, αυτό για να το πετύχεις
θα πρέπει να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν πολιτικές, για να εισάγεις προτάσεις μέσα στον κρατικό μηχανισμό, μέσα σε ένα σύστημα. Γι' αυτό η μαρτυρία, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι και την καταγγελία, είναι ένας βασικός άξονας δουλειάς που διέπει αρκετούς οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη, τη μαρτυρία σαν άξονα δουλειάς θα την συναντήσατε ή αν δεν τη συναντήσατε στην επόμενη επίσκεψή σας θα τη δείτε στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Σας μίλησαν για μαρτυρία, σας μίλησαν για καταγγελία. Είναι στους καταστατικούς τους στόχους. Υπάρχει δηλαδή ολόκληρο τμήμα για την παρακολούθηση αυτών των πραγμάτων. Τι δηλαδή, στην ουσία παρακολουθείς όλη την πολιτική παραγωγή, όλη την κείμενη νομοθεσία, τι τρέχει σύμφωνα με τους σκοπούς του ενδιαφέροντός σου, δηλαδή ασχολείσαι, παραδείγματος χάρη, με τη μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις για το νέο μεταναστευτικό κώδικα, τι συμβαίνει με την ηθαγένεια, τι συμβαίνει με τα κριτήρια που πρέπει να έχει η δεύτερη γενιά μεταναστών προκειμένου να ζητήσει τόσο την ηθαγένεια όσο και την πολιτογράφηση. Όλα αυτά, ένας οργανισμός που ασχολείται με το μεταναστευτικό ακόμη και σε θέματα υγείας πρέπει να τα παρακολουθεί. Γιατί εκεί που η πολιτεία δυσχεραίνει, χωλαίνει, κάνει βήματα πίσω, θα πρέπει να βγει μπροστά όλη αυτή η παραγωγή που βγαίνει από το πεδίο και να προτάξει συγκεκριμένες προτάσεις, αντιπροτάσεις. Το ίδιο με οργανισμούς, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι ασχολούνται με τη γυναίκα, με τη βία, με την κακοποίηση. Τι συμβαίνει με τα συστήματα προστασίας. Τι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, με την Ελλάδα του 2014, διέπει τις ευρωπαϊκές διρεκτίβες. Φέρνει δηλαδή και η Ελλάδα όλη τη νέα γνώση και την παραγωγή εντάσσει μέσα στις πολιτικές καταπολέμησης της βίας, σε κυβερνητικό επίπεδο, τα πράγματα και τα προγράμματα που προτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ολόκληρος μηχανισμός. Εμείς πρόσφατα τον εντάξαμε στην πράξη. Και μάλιστα υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα γύρω από αυτό το μηχανισμό. Δηλαδή, μην φανταστείτε, ένα άτομο είναι στο advocacy. Για να υποστηριχθεί όμως, υπάρχουν εθελοντές, οι οποίοι εθελοντές, τι είναι, πολιτικοί επιστήμονες, δικηγόροι, όπου ο καθένας έχει πάρει ένα συγκεκριμένο κομμάτι δουλειάς. Τους έχουμε δώσει τα εργαλεία πρόσβασης, μπαίνουν δηλαδή μέσα στα κείμενα της Βουλής. Ό,τι παραγωγή γίνεται από άποψη νομοθετικού πλαισίου κτλ., τα παρακολουθούν, έχουν καθημερινή επικοινωνία με το τμήμα advocacy και κάθε φορά που βλέπουμε ότι υπάρχει χώρος για να μπορέσουμε να εντάξουμε και να πετάξουμε τις δικές μας προτάσεις, κινητοποιούμε παράπλευρους μηχανισμούς. Δηλαδή, από την αντιπολίτευση, σκιώδεις βουλευτές οι οποίοι παρακολουθούν, παραδείγματος χάρη, το νομοθετικό την νομοθετική παραγωγή της κυβέρνησης για θέματα υγείας, μειονοτήτων κτλ. Ετοιμάζουμε προτάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις προωθούμε, στους βουλευτές των κοινοβουλευτικών κομμάτων προκειμένου να τις προωθήσουν οι ίδιοι μέσα στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όσο πιο ευρεία είναι η γκάμα ενός οργανισμού και τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, τόσο απλώνει σαν χταπόδι και το θέμα του advocacy, της συνηγορίας. Κατανοητό? Και πάμε στο διοικητικό και υπηρεσιακό οργανόγραμμα. Μέχρι πριν σας έβαλα τα επίπεδα λήψης των αποφάσεων. Εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, σας δίνω ένα παράδειγμα. Πριν, μέσα στο management team, τι βλέπατε? Βλέπατε το Διευθυντή Προγραμμάτων. Εντάξει. Ένα παράδειγμα τώρα. Υπηρεσιακά πλέον, επιχειρησιακά, πώς ο Διευθυντής Προγραμμάτων έχει επαφή με μία γκάμα προγραμμάτων στην Αθήνα. Επομένως, τι παρακολουθεί? Παρακολουθεί με κόκκινο είναι τα κεντρικά προγράμματα τα οποία τρέχουν και κάθε πρόγραμμα από κάτω τι έχει? Έχει δικό του management team, στο οποίο management team υπάρχουν αναπόσπαστοι και οι εθελοντές. Ο εθελοντής δηλαδή δεν θεωρείται ένα σύνοδο κομμάτι. Θεωρείται μέρος του προγράμματος. Εντάξει.
Πάλι, και συγγνώμη τώρα που θα σε επικαλεστώ πάλι, σε έχω κάνει ο υποφαινόμενος. Ήσουνα, πες σε ποιο πρόγραμμα. Μπράβο. Ναι. Και τι έκανες. Ποια ήτανε, ήσουνα μέσα στην ομάδα. Ωραία. Δηλαδή είχε ρόλο συγκεκριμένο. Έφερε την ιδέα ο ίδιος και είχε την υλοποίηση της ιδέας, η οποία όμως δεν ήταν αναπόσπαστη από τη λειτουργία της δομής. Η δομή ήτανε κέντρο, είναι κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων. Ο συγκεκριμένος εθελοντής, μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας και της κάλυψης των αναγκών των αστέγων, όπου οι ανάγκες τους είναι υγιεινή, ιατρική βοήθεια, να κάνουν μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους, να τους δει κοινωνικός λειτουργός, εργασιακός σύμβουλος, να τους αναχαιτήσουν από την αστεγία και να τους ξαναβγάλουν ξανά στην καθημερινή ζωή όπως την είχαν αφήσει πριν την αστεγία. Μέσα στα πλαίσια αυτής της επαναχαίτησης υπάρχουν και παράλληλες δράσεις για να μπορέσουν να ξαναμπούν μέσα στο πνεύμα της κοινωνικοποίησης. Σε αυτό το πνεύμα, ένας άξονας ήταν, παραδείγματος χάρη, και η κινηματογραφική λέσχη. Όπου στην ουσία τι, οι ίδιοι οι άστεγοι αποφασίζουν σε συνεργασία με τους εθελοντές τι ταινίες θέλουν να δουν. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να μας παραπέμπει και κάπου αλλού. Κάτι το οποίο ξεχνάμε στην πορεία. Και μερικές φορές η ενασχόληση, αυτό μου θυμίζει λίγο Μάρξ, ότι τελικά αλωτριωνόμαστε ακόμη και από το αντικείμενο της εργασίας μας. Όταν εμπλέκεσαι με ένα φόρτο εργασίας πολύ μεγάλο και μερικές φορές χρειάζεσαι να φοράς πάρα πολλά καπέλα. Δηλαδή, από τη μία και να είσαι στο κομμάτι της διοίκησης. Από την άλλη, να είσαι και στο κομμάτι της επιχειρησιακότητας. Από την άλλη, να είσαι και στο κομμάτι της εκπροσώπησης. Άντε να πας και σε ένα επιστημονικό συνέδριο για να πάρεις τη γνώση και να τη μεταφέρεις μέσα στον οργανισμό σου. Κοιτάξτε πόσα καπέλα σας είπα. 3, 4, 5 καπέλα. Αρχίζουμε και χάνουμε την επαφή με την ίδια την ομάδα στόχου και χάνουμε την επαφή και με το αντικείμενο της εργασίας μας. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με πρόνοια και με προγράμματα τέτοιου τύπου, αλλά έχουμε να κάνουμε και με το περιβάλλον, χάνουμε την επαφή μας με το αντικείμενο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τελικά όλη η εξέλιξη και όλη η ανταπόκριση ενός οργανισμού έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Όσο πιο καλά εμπλεκόμενους έχεις τους ίδιους τους αποδέκτες της βοήθειας, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η δική σου βοήθεια. Και σε βοηθάει και τι, και στη μετάλλαξη. Μερικά πράγματα δηλαδή δεν είναι ακίνητα, μερικά πράγματα όντως χρειάζονται μπόλιασμα. Το ιδανικότερο μπόλιασμα είναι όταν έχεις τη δυνατότητα και δίνεις την ευκαιρία να αφουγκράζεσαι τι, τον τελικό αποδέχτη της βοήθειάς σου. Στοιχείο αξιολόγησης, πολύ σημαντικό, το οποίο μας ξεφεύγει. Εντάξει, ποιο είναι αυτό? Ερωτηματολόγια ικανοποίησης. Δηλαδή, πόσο συχνά βλέπουμε οργανισμούς να δίνουν τη δυνατότητα στους αποδέχτες της βοήθειας να μας αξιολογήσουν. Να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό λέγεται αξιολόγηση bottom to top. Είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν ή πόσο δεκτικοί στον αποδέχτη της βοήθειάς μας. Ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Μάλιστα, είναι ένα εργαλείο που ακόμη και στα συστήματα υγείας η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν το κάνει και σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Κατανοητό? Λοιπόν, μια αποτελεσματική διαχείριση του κακά μιας ΜΚΟ, ποια είναι? Στην ουσία, αν στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας βάλουμε τον οργανισμό,
Ωραία. Με το οργανόγραμμα, το μικρό, το μεγάλο, ανάλογα με τον όγκο των εργασιών που μπορεί να έχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αυτό που μας παρέχει μία καλή οργάνωση και μία, ας πούμε, στοχευμένη στελέχωση, τι είναι, είναι. Και είναι αμφίδρομες διαδικασίες. Καταρχήν, έχουμε μία σχέση πολιτικής και εκτελεστικής εξουσίας. Μπορούμε δηλαδή και να αφουγκραζόμαστε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό ανά πάσα στιγμή μας βοηθάει να κάνουμε και αυτό εδώ. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ε? Ωραία. Ποιος θα μου το εξηγήσει? Ωραία. Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες τι αφορούν? Τα εσωτερικά. Το εσωτερικό περιβάλλον. Οι απειλές και οι ευκαιρίες. Μπράβο. Επομένως, επαγρύπνηση και σύνδεση με την πραγματικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Όσο πιο καλά συντηρείς το ανθρώπινο κεφάλαιο και σε επίπεδο θεσμικής μνήμης, τόσο πιο συγκροτημένος ο οργανισμός. Η αξιοποίηση των δυναμικών της ομάδας, που και αυτό έχει να κάνει με το ανθρώπινο κεφάλαιο, η κατανομή ρόλων, η περιγραφή και η κατανομή των ρόλων, η στρατηγική προσέγγιση της πληροφορίας και όλο αυτό, στην ουσία, τι κάνει όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία και στο όραμα της οργάνωσης. Επομένως, η οργάνωση τι έχει? Διάρκεια. Εντάξει. Μόνο όμως αν υπάρχει σαφής οριοθέτηση ρόλων, καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας επιχειρησιακής και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και σε επίπεδο οργάνωσης. Οκ. Αυτά. Πάμε τώρα, πολύ γρήγορα, τι χρόνο έχω. Αυτά θα τα ανεβάσει αύριο ο κύριος Κωνσταντάς. Τι? 43 λεπτά. Εντάξει. Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ξέρετε? Δεν θα τη... Είναι μελέτη, περίπτωση. Τι θα κάνω? Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ξέρετε? Προς όφελος των εργαζομένων. Στο άνοισμα μας βάζει μία παράμετρο πάντως. Εντάξει. Ωραία. Προς όφελον, ο συνάδελφος σας λέει, των εργαζομένων. Άλλος. Όχι μόνο. Επομένως. Προς όφελος του περιβάλλοντος. Εντάξει. Τι άλλο? Προς όφελος, επομένως, της κοινωνίας. Να το πάρω πιο γενικά. Γιατί και η δημόσια υγεία την κοινωνία αφορά. Ωραία. Άλλος. Σε κάλυψαν. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, αυτό το φρούτο, γιατί το χρησιμοποιούν οι εταιρείες? Την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στόχοι.
θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Είναι θεμητός, είναι ένας στόχος. Είναι. Δηλαδή, προβάλλοντας μια εταιρεία την εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχει και αυτό σαν ένα μαρκετίστικο στόχο. Σωστά. Σωστά. Να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, όσο πιο ικανή, κοντινή, δει την επιχείρηση, ο επιχειρηματίας, την κοινωνία, στο περιβάλλον κτλ. Η ανταγωνιστικότητα, μάλλον, του δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι. Ωραία. Και βέβαια, όλο αυτό, στην ουσία, σε μια εποχή κυρίως κρίσης, βοηθά στην αποφυγή ή τουλάχιστον στη μείωση των κινδύνων. Και φορολογική παρακάτω. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Proactive. Λοιπόν, είναι καλό. Είναι, βέβαια είναι καλό. Τι λες τώρα? Μ' αρέσει αυτό. Είναι ταχύτητες, ρε παιδιά, ταχύτητες. Λοιπόν, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, υπάλληλοι, μέτοχοι, πελάτες, γενικότερα, σας δίνω λίγο το state of the art. Ωραία. Αυξάνουν τις απαιτήσεις τους. Έχει γίνει μία έρευνα ανάμεσα σε 750 στελέχη, υψηλά στελέχη, δηλαδή μεσαίας και ανώτερης γραμμής, που έδειξε ότι η αυξημένη πίεση από τους συμμετέχοντες είναι το δεύτερο κατά σειρά σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, στην ουσία, το βάρος της ανταγωνιστικότητας και το βάρος της κερδοφορίας, γιατί πάντοτε μια επιχείρηση κοιτάει την κερδοφορία, πέφτει στα στελέχη αυτά. Ωραία. Μέχρι τώρα, δηλαδή, έχουμε μειονεκτήματα. Αυτά τα στελέχη βαραίνονται. Βαραίνονται από, από το κυνήγι του κέρδους για τον επιχειρηματία. Οι έρευνες αγοράς, από την άλλη, δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στην κοινωνία αυξάνεται συνεχώς. Αρχίζει, δηλαδή, ο καταναλωτής και ψάχνει λίγο περισσότερο τις επιχειρήσεις. Δεν του αρκεί το να δει τη διαφήμιση με το μοντέλο 90-60-90, αυτές είναι αναλογίες, στήθος μέση περιφέρεια. Ή να δει, ρε παιδί μου, γενικότερα αρχίζει και γίνεται πιο ψαγμένος ο καταναλωτής. Βλέπει, δηλαδή, και τα ψηλά γράμματα των προϊόντων τα οποία αγοράζει. Τα συστατικά του, του αν έχουν γίνει δοκιμές, παραδείγματος χάρη σε ζώα, του αν... δηλαδή, αρχίζει και γίνεται ο καταναλωτής, ωραία. Οι πελάτες. Οι πελάτες, πάλι βάσει της έρευνας που έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 81% των καταναλωτών συμφωνούν ότι όταν η τιμή και η ποιότητα είναι ίσες, δηλαδή ισάξια προϊόντα, τιμή, ποιότητα, δύο γιαούρτια τα οποία κοστίζουν το ίδιο. Ωραία. 1,5 ευρώ. Okay. Προτιμούν να αγοράσουν προϊόντα που είναι συσχετισμένα με κάποιο καλό σκοπό. Αυτόματα, δηλαδή, λειτουργεί ένα παραθυράκι στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο λέει ότι, κοίτα, καμπανάκι, το μάτι σου θα πέσει εκεί που κάτι λέει παραπάνω. Εντάξει. Το 70% των Ευρωπαίων υποστηρίζουν ότι οι δέσμευση μιας εταιρείας στην κοινωνική ευθύνη είναι σημαντική όταν αγοράζουν ένα προϊόν ή υπηρεσία και ένα στους πέντε είναι διατεθειμένος να πληρώσει και παραπάνω όταν τα προϊόντα δηλώνουν ότι είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα. Δηλαδή, μπορεί, παραδείγματος χάρη, να κοστίζει και 20 λεπτά παραπάνω ένα προϊόν, όταν όμως έχει την ατάκα από κάτω ότι 50 λεπτά από την αγορά του προϊόντος αυτού θα πάνε στο τάδε ίδρυμα, αυτόματα το προϊόν γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Ωραία. Εδώ υπάρχει, βέβαια, και μία κλεψιά. Και θέλω να σας την πω ποια είναι. Έχω μια ερώτηση. Προβάλλονται το προσόφελος του περιβάλλοντος, το προσόφελος της κοινωνίας, το εισαγωγικό τέλος πάντων προβάλλονται, το προσόφελος του εργαζομένου... Θα το δεις. Περίμενε. Μ' αρέσει, είσαστε τμήμα προάκτιβε. Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Ωραία. Σας χρωστάω κάτι ψηλά. Για να μην το ξεχάσω. Οι υπάλληλοι. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την κοινωνική συνεισφορά των εταιριών. Δηλαδή, έχει αποδειχθεί
σε περιόδους παχαίων Αγελάδων, όταν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις για την Ελλάδα. Υπάρχουν κράτη στην Αμερική και τα λοιπά, αυτό εξακολουθεί και υφίσταται. Εντάξει. Μη σκέφτεστε την Ελλάδα, θέλω να ανοίξετε το μυαλό σας, να είναι πιο διευρυμένο. Ωραία. Οι υπάλληλοι που γνωρίζουν ότι ο οργανισμός στον οποίο θέλουν να συμμετέχουν και τα λοιπά εμπλέκεται και συνεισφέρει στην κοινωνία, γενικότερα είναι πιθανό να μιλήσουν θετικά για τους εργοδότες τους. Δηλαδή, αρχίζουν και αξιολογούν ακόμη και την εργοδοσία, η οποία εργοδοσία πάντοτε είναι κακή. Πάντοτε, ρε παιδί μου, για έναν εργαζόμενο ο οποίος υποφέρει, ο οποίος όταν είναι από μεσαίο και ανώτερο και γίνεται ανώτερο στέλεχος, κακοποιείται εργασιακά, αυτόματα αρχίζει όλο αυτό και καταλαγιάζει όταν γνωρίζει ότι ένα κομμάτι της... Όλα αυτά ασυνείδητες διαδικασίες, είναι ασυνείδητες. Έχουν αποδειχθεί στο ασυνείδητο των εργαζομένων, μετά από έρευνες νομών. Ωραία. Οι εταιρείες οι οποίες φαίνονται να υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και τα ενδιαφέροντα των υπαλλήλων ελκύουν και συγκρατούν και τα πιο ικανά στελέχη. Δηλαδή, επενδύει το ικανό στέλεχος. Δεν θα το δούμε να μεταβιβάζεται και να μεταπηδάει από τη μία επιχείρηση στην άλλη. Θεωρεί ότι η επιχείρηση είναι μια επιχείρηση μάλιστα που του δίνει και άλλες δυνατότητες, θα το δούμε παρακάτω, και εξέλιξης, αλλά τουλάχιστον τη συνδέει την επιχείρηση με όλο αυτόν τον καλό σκοπό για την κοινωνία και το περιβάλλον. Ωραία. Γίνεται το σπίτι του. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι εδώ μπορεί να δημιουργήσει σε μια τέτοια επιχείρηση. Το 73%, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, απάντησαν ότι θα ήταν πιο αφοσιωμένοι σε έναν εργοδότη που υποστηρίζει την τοπική κοινότητα. Σημαντικό. Έτσι. Αρχίζει δηλαδή η εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημιουργεί ανατροπές στη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, εργοδότη-υπαλλήλου. Γιατί του δίνει μία άλλη διάσταση και μία άλλη προοπτική. Λοιπόν, όταν λέμε ότι γενικά μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποφεύγουμε και μειώνουμε τους κινδύνους, στην ουσία, μέσα από την έρευνα φάνηκε ότι συνολικά το 40% των πολιτών παγκοσμίως έχουν σκεφτεί να τιμωρήσουν και είναι πάρα, δηλαδή, μέχρι και να δημιουργήσουν και εμπάργκο σε προϊόντα και το έχουν κάνει σε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δεν συμπεριφέρονταν κατά τη γνώμη τους κοινωνικά υπεύθυνα την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, υπάρχει μία αξιολόγηση των εταιριών. Στην Αμερική, θα σας πω, ότι τα Starbucks τιμωρήθηκαν για την πολιτική την οποία εφάρμοσαν. Το κάνουν στην Ελλάδα, βέβαια. Ακόμη δεν τους έχουμε τιμωρήσει στην Ελλάδα. Εγώ, βέβαια, δεν πατάω σε Starbucks. Γιατί όταν κλήθηκαν, παραδείγματος χάρη, τα φαγητά τα οποία δεν καταναλώνουν την ημέρα, να τα δίνουν σε ξενώνες για αστέγους, σε υπνοτήρια, γιατί υπάρχει το μοντέλο των αστέγων κτλ. Αλλά είπαν ότι η πολιτική της εταιρείας είναι να τα καταστρέφουν. Αυτόματα υπήρξε ένα κύμα και ένα κίνημα τιμωρίας της συγκεκριμένης αλυσίδας. Είχε καλή λύση στη Γερμανία. Μπράβο, που δεν άφηναν τους αστέγους να παίρνουν τα προϊόντα όταν... Ακριβώς, απ' έξω από... Μπράβο. Ή, παραδείγματος χάρη, η Adidas, είχε γίνει εμπάργκο για την Adidas, η οποία Adidas είχε κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιούσε την παιδική εργασία στη Λατινική Αμερική για την παραγωγή των προϊόντων τα οποία μπαίνανε στην Ευρώπη και στις αναπτυγμένες χώρες. Τα επόμενα χρόνια οι εταιρείες θα βρεθούν κάτω από ακόμα μεγαλύτερη πίεση να αναλάβουν τις κοινωνικές τους ευθύνες, γιατί και το περιβάλλον μεταστρέφεται και η κοινωνία απαιτεί περισσότερο. Επομένως, έχουμε τι? Στην ουσία, έχουμε μία εξέλιξη η οποία έχει να κάνει και με αυτό που λέμε πονηρεύει ο καταναλωτής. Πλέον δεν τρώει κουτόχορτο, αρχίζει και ψάχνεται περισσότερο. Γιατί όσο μειώνονται οι χρηματικές μας, η αγοραστική μας δύναμη, τόσο περισσότερο θεωρούμε ότι η επένδυση η οποία θα κάνουμε, ακόμη και για την αγορά ενός καθημερινού προϊόντος, είναι σημαντική. Το ψάχνουμε περισσότερο. Το έχετε διαπιστώσει εσείς στην καθημερινότητά σας? Πότε τα ψάχνουμε. Εσύ. Εντάξει, δεν είναι τόσο... Εξιδίων. Αλλά, εντάξει, δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι δεν το έψαχναν τόσο πολύ.
Βέβαια. Το είπες πριν για την καταγγελία και τη μαρτυρία. Ναι, έχει μια κατεύθυνση η κυβέρνηση να αλλάξει νόμους κτλ. Αλλά έχει και μια μεγάλη στην κοινωνία. Στον κόσμο και έχει έτσι συνειδήσει. Δηλαδή, πριν από 20 χρόνια, κανένα δεν ασχολιόταν αν έχουν έρθει οι πόντες του από κροκόδηλο που σφαγιάστηκε με τον φυτρό του. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα. Βέβαια. Οι γούνες. Η παιδική εργασία, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα η ΛΚΟ κάνει, αν μη τι άλλο, σημαντική δουλειά στην εκπαίδευση του κόσμου. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Ναι, σωστό. Ναι, ένα χέρι είδα. Ένα χέρι έπεσε. Οκ. Okay. Μάλιστα, οι εταιρείες, για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλο αυτό και να φανεί ότι ακολουθούν τόσο τις ανάγκες της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, αλλά και τις επιταγές των εργαζόμενών τους, έχουν δημιουργήσει και ένα δικό τους δίκτυο. Όπου με δείκτες μετράνε εσωτερικά και στην ουσία πιέζει μία την άλλη για να ακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης όλων αυτών. Το οποίο δίκτυο λέγεται Global Compact. Στην ουσία δηλαδή παρακολουθούν όλα τα στάδια από την παραγωγή, την αλυσίδα παραγωγής, τι σχέση έχει η αλυσίδα παραγωγής με το περιβάλλον, τι σχέση έχει το προϊόν ή η υπηρεσία που δίνουν, γιατί έχουμε να κάνουμε και με επιχειρήσεις υπηρεσιών, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με επιχειρήσεις προϊόντων, τι σχέση έχουν με την κοινωνία, τι σχέση έχουν εσωτερικά με τους εργαζόμενους. Δίνουν τη δυνατότητα εξέλιξης στους εργαζόμενούς τους. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το έξω περιβάλλον της επιχείρησης ή της εταιρείας, έχει να κάνει και με το εσωτερικό περιβάλλον. Τι μετεκπαιδεύσεις γίνονται, τι σεμινάρια, τι παρακολούθηση σε κομμάτια αγωγής υγείας. Δηλαδή, από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να ξέρετε ότι μπήκε η υγιεινή και η ασφάλεια σε πολλές επιχειρήσεις. Έτσι ξεκίνησε, που πλέον έχει γίνει νόμος του κράτους, ότι επιχειρήσεις πάνω από 50 εργαζόμενους θα πρέπει να έχουν ιατρό εργασίας, τεχνικό ασφαλείας κτλ. Είχε ξεκινήσει από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, σαν μέρημνα, σαν ο πρωτοπόρος στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος ήτανε, που είχε και κοινωνικό λειτουργό. Τιτάν. Τσιμέντα Τιτάν. Τα Τσιμέντα Τιτάν ήταν η πρώτη επιχείρηση που δημιούργησε οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία. Δηλαδή υπάρχει θέση, οργανική θέση κοινωνικού λειτουργού στον ιδιωτικό τομέα, φανταστείτε. Κοινωνικός λειτουργός και μάλιστα κοινωνική υπηρεσία. Ναι, υπάρχει και άλλη, ναι, ναι, υπάρχει και άλλη διάσταση. Βέβαια, σαφέστατα, ναι. Έχει χυθεί αίμα στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, κάποιες απαντήσεις, έχουμε κάποια ερωτήματα. Στα ερωτήματα αυτά θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ευθύνες. Δηλαδή, θα έπρεπε στην ουσία να τους αφορά όλο αυτό. Ερώτηση. Υπάρχει πράγματι σύνδεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Ερωτήματα τώρα σας βάζω. Θα πλήρωναν οι καταναλωτές περισσότερα χρήματα για προϊόντα που παράγονται από μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση. Ενδιαφέρονται οι εργαζόμενοι ουσιαστικά για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μήπως το όλο θέμα της ΕΚΕ είναι μια μόδα που θα περάσει. Μήπως και αυτό είναι απλώς άλλο ένα στοιχείο ανταγωνισμού και τίποτε παραπάνω. Τι σημαίνει η ΕΚΕ για τον απλό πολίτη. Τι σημαίνει για μας. Ας αναρωτηθούμε οι ίδιοι. Μήπως οι επιχειρήσεις ομιλούν για δίθεν κοινωνική ευθύνη προκειμένου να καλύψουν αρνητικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων τους. Και αυτό υφίσταται. Μήπως δηλαδή είναι ένα κάλυμα, ένα προκάλυμα. Μήπως με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων οι επιχειρήσεις έρχονται να καλύψουν το έλλειμμα που δημιουργείται από τον περιορισμό του κράτους. Χρειάζεται δηλαδή να είναι το παυσίπονο η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση όταν είδα προϋπολογισμό του επισήμου, και μπορείτε να μπείτε και να το δείτε μέχρι και στο διαδίκτυο, του Κελπνό, που είναι ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης για τον HIV στην Ελλάδα, να μου λέει ότι από το 2007 μέχρι το 2013 στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του HIV θα δώσει, θα κάνει συγκεκριμένες δράσεις και τις περιέγραφε και μας έβαζε το προϋπολογισμό ότι ήταν 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, έβαζε 450.000 το κράτος
και τα υπόλοιπα μας πέταγε την ατάκα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κάνεις εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση μιας επιδημίας και δίνεις 450.000 ευρώ από τον κρατικό κορβανά και τα υπόλοιπα τα εναποθέτεις στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιώτη. Να απαντήσει ένας συνάδελφός. Από τα έσοδα του κράτους παίρνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, προϋπολογισμένα έσοδα του κράτους, και λέει, αφού κάνω μια συμφωνία, δεν έχω μηχανισμό, αλλά έχω τα χρήματα, κάνω καταπολέμηση των ναρκωτικών, κάνω καταπολέμηση του HIV, να βάλουμε το ίδιο παράδειγμα. Κάνω καταπολέμηση του HIV. Ωραία. Στο δεν έχω μηχανισμό, έρχεται και λέει, τρίτος τομέας. Επομένως, τι κάνω. Για την καταπολέμηση του HIV παρεμβάλλεται ένας τομέας υπαρκτός. Έχει αποδείξει. Επομένως, έχουμε τώρα δύο συνθήκες. Και τα χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν τα χρήματα και η τεχνογνωσία υπάρχει. Και τι κάνω, δεν αναλαμβάνω τις ευθύνες μου ως κοινωνικό κράτος, κάτι που θα όφυλα, ή θα όφυλα να έχω στήσει, να έχω κάνει ένα κράτος τέτοιο δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση και την επιδημιολογική επιτήρηση του HIV, και λέω, οκ, παιδιά, υπάρχει ο μη κυβερνητικός τομέας, ο οποίος θα μου την κάνει τη δουλειά. Ωραία. Και αποδεδειγμένα και καλά και τα λοιπά και μπράβο τα παλικάρια και γιατί δουλεύουν και πολύ και δεν ζητάνε και υπερορίες. Δηλαδή τη βρίσκουν πολύ καλά. Με αυτά τα λεφτά. Ωραία, μια χαρά. Καταπολεμώ τον HIV. Είναι το ίδιο με το να έρχομαι πάλι και να λέω «Α, αυτό χρειάζομαι. Μόνο που αυτό, για να το κάνω, δεν παρεμβάλλω κανέναν, ναι. Δηλαδή για να κάνω καταπολέμηση του HIV, θα πάρω από τα έσοδά μου τόσο και το υπόλοιπο θα μου έρθει, μωρέ. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή, πας να κάνεις επιδημιολογική επιτήρηση με υποθετικό budget. Το καταλαβες. Το καταλάβαμε. Ποια είναι η διαφορά. Εκεί είναι, εκεί είναι. Εθνικό σχέδιο δράσης, αγάπη μου. Εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο είχανε... Αυτό που με εμένα με εξόργησε, το καταθέσανε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιτήρησης. Δηλαδή πήγανε εκεί πέρα που μαζεύονται όλα τα κέντρα επιτήρησης της Ευρώπης και είπαν αυτή είναι η στρατηγική της Ελλάδας για την πενταετία 2007-2013. Στρατηγική βασισμένη πού? Στην αίρεση του ιδιώτη. Το επόμενο κομμάτι. Το βλέπουμε. Δηλαδή είναι η τέταρτη πίτα λοιπόν και εδώ είναι οι πολιτικές που μεταφέρουν. Ποια πολιτική διαλέγηση, ποιος συνδυασμός θα μας κάνει εκεί που θέλει. Και μάλιστα η τέταρτη πίτα ονομάζεται και πάρα πολύ ωραία ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Θα είναι το καινούριο μας φρούτο. Εντάξει. Ή για να έρθω προς επαίρεση όλων αυτών των οποίων είπες, τι κάνουν τώρα. Ε, όχι. Όχι, ναι, και εγώ έχω να πω κι άλλα. Τώρα έχουμε και το καινούργιο φρούτο. Θα το ακούσετε να λέγεται. Τι δεν λειτουργεί, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Α, ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν λειτουργεί. Γιατί οι Δήμοι φταίνε. Οι Δήμοι, όταν πήραν τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, είχαν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν πει, από τότε που θα μας τα δώσετε μέχρι σε 5 χρόνια, θα τα έχουμε εντάξει μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου και θα τα αυτοσυντηρούνται. Αυτοσυντηρούμε. Δεν το έκαναν ποτέ οι Δήμοι. Εντάξει, και προσλάβαναν πάντοτε κόσμο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τώρα έρχεται το κράτος και λέει, α, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Κάντε ένα κίνησε. Η καινούργια καραμέλα. Κοινωνικός συνεταιρισμός, περιορισμένη σε αυτή. Τα κινσέπ. Ό,τι δεν κάνει το κράτος, θα τα ρίχνει στα κινσέπ. Δηλαδή, στην ουσία θα έρχεται και θα λέει, τι είσαι εσύ, τι ήσουνα, σχολικός φύλακας. Κάνε ένα κινσέπ. Τι, και χρειάζεσαι επίλαξη για τα σχολεία, ναι, κινσέπ. Επιχειρηματικότητα. Και αν είσαι καταγωνιστικός, έλα ρε παιδί μου να μου χτυπήσεις, παραδείγματος χάρη, τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Και αν είσαι και εντάξει, και αν τα πας καλά με τη δημοτική αρχή, θα σου δίνω και το έργο. Εντάξει. Σε ένα πλαίσιο βέβαια που ακόμη δεν έχει οριμάσει ούτε καν η νομοθεσία για να λειτουργήσει. Επομένως, γιατί το λέω αυτό, γιατί συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό είναι μια πρακτική, και αυτό είναι μια πρακτική, το να αποδίδει στον τρίτο τομέα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Το κράτος είναι ένοχο και δεν το δίκασε κανείς. Ένα χεράκι. Η δεύτερη πίτα με την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί σημαίνει αυτό, διότι δεν έχει το κράτος τα χρήματα, αυτό σημαίνει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, και υποτίθεται ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει την ευελιξία και τους μηχανισμούς για να μπορέσει εισπρακτικά και ανταγωνιστικά να δημιουργήσει τη συνθήκη της βιωσιμότητας της δράσης, της ενέργειας κτλ. Δηλαδή, ΣΔΙΤ, όλο αυτό που έχει γίνει με τα διόδια και με τους δρόμους. Εντάξει. Και πήγα τώρα στην Πάτρα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει αυτό το ταξίδι τελευταία, και τρελάθηκα με τα 4 διόδια ανά 50 μέτρα. Φυσικά το δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη το κόστος είναι 38 ευρώ μόνο σε διόδια. Τώρα να κάνω λίγο το δικηγόρο του τηλεφώνου για να τα πει. Έλα, ναι. Ευχάριστα. Για πες. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν όταν πάρει τα διόδια ότι το ζήτημα μοιάζει να είναι ένα ζήτημα ορισμού. Τι θεωρείται κοινωνικά αναγκαίο, άρα ορισμού και του κομματιού της πίτας. Δηλαδή το δεν υπάρχουν τα λεφτά και δεν έχουν προβλεφθεί. Επομένως, το αφήνουμε να το λύσει η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι μια επιλογή που μοιάζει να είναι ένα απλό ζητηματάκι ορισμού. Διότι εντός αυτού του πλαισίου θα μπορούσε κανείς να έχει θεωρήσει ότι τα λεφτά που δόθηκαν για κάτι άλλο ήταν λεφτά γι' αυτό. Επομένως, μετακινείται το πρόβλημα σαν ένα πρόβλημα πράγμα του ορισμού απαραίτητου, κοινωνικής ευθύνης του κράτους και ούτω καθεξής. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι δεν είναι πολύ μεγάλη στην πραγματικότητα η διαφορά. Δηλαδή, έχουμε σταδιακά διαφορετικές στρατηγικές, ας πούμε, το λέω εντός εισαγωγικών γιατί δεν μου αρέσει ο όρος, ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής πολιτικής. Αυτές, μία από αυτές είναι το πρώτο που έδειξες, μία άλλη είναι αυτή, μία τρίτη είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκες τώρα ότι πρόκειται να γίνει. Έτσι. Ναι. Μόνο που στην κοινωνική πολιτική εγώ συμφωνώ. Κατάλαβα γιατί λες ότι είναι κρισιμότερο αυτό. Ναι. Γιατί εδώ έχεις να κάνεις λίγο πολύ με ένα κομμάτι που είναι σχεδόν απάτη. Είναι απάτη από την πλευρά του δημοσίου λόγου. Βέβαια. Αυτή την έννοια έχεις δίκιο. Okay. Και στην κοινωνική πολιτική μπορώ να κολλάσω το οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορώ να το δω και σαν μια εξέλιξη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί να μας προλάβει ο χρόνος. Ή μάλλον να μας αποδείξει ο χρόνος ότι τελικά ένα κράτος πρόνοιας έτσι όπως το φανταζόμασταν ή έτσι όπως το θεωρούμε εμείς, να μην είναι τόσο αποτελεσματικό. Και η αυτοδιαχείριση να είναι, ρε παιδί μου, μια άλλη εξέλιξη. Δεν ξέρω. Εικάζω. Εδώ έχω να κάνω με θέματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή, σου έφερα ένα παράδειγμα στο οποίο πραγματικά και αγοραστής και πάροχος πρέπει να είναι το ίδιο το κράτος. Και αγοραστής και πάροχος. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίξεις με μία στρατηγική η οποία λέει επιπολασμός ασθενειών στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Να εναποθέσεις την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι ίσως πολύ πιο σεξ το παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε διαφορά ενοιολογική. Έλα, γιατί κουνάς το κεφάλι. Απάντησε. Ναι, απάντησε όμως. Ναι, απάντησε. Γιατί δεν συμφωνείς. Στους τρόπους αποφάσεως, στη δημοκρατικότητα, στη διαφάνεια, στο βασικό σου
Δεν υπάρχει. Σημειολογική διαφορά δεν υπάρχει. Εντάξει, ας πούμε. Ωραία. Να λέμε το ιδιωτική πρωτοβουλία με αρνητικό πρόσημο, ιδιωτική πρωτοβουλία με θετικό πρόσημο. Η νοηματοδότηση είναι το πάνω. Εντάξει. Να βάλουμε πρόσημο. Θα βάλουμε πρόσημο. Έλα. Σε αυτό το προϋπολογισμό είχε βάλει ότι ο Τιτάν θα δώσει 80 εκατομμύρια, η Αλφα Μπανκ θα δώσει 45. Θα είχε δεσμευμένα και ήταν εκεί, το τέσσερι σαν προϋπολογισμό. Ως αφηρημένη έννοια η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν υφίσταται. Ούτε καν σε μπάτζετ ΜΚΟ δεν τα βάζει αυτά. Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει, ναι. Δεν μπαίνει. Εντάξει, όχι, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ωραία. Άλλος. Έχετε ετοιμάσει τις τσάντες σας. Ναι, έλα. Ποιο δεν έγινε τελικά αυτό το πράγμα. Ποιο. Δεν έγινε. Απέτυχε δηλαδή και δεν έγινε γιατί ήταν φλούγο. Λειτουργεί, παιδιά. Λειτουργεί έτσι. Και αν αυτή τη στιγμή αιμορραγούν οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την καταπολέμηση των ναρκωτικών, είναι γιατί στις οριζόντιες περικοπές που έγινε βάσει των προϋπολογισμών που η Τρόικα επέβαλε στα Υπουργεία, υπήρχαν κάθετες μειώσεις και στους προϋπολογισμούς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΚΕΘΕΑ λειτουργήσε μέσα στο 2013 με μια περικοπή της τάξης του 38%. Ο ΚΑΝΑ κλείνει. Ο ΚΑΝΑ κλείνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υποκατάσταση με μεθαδόνη, που θεωρήθηκε μια πρωτοποριακή κτλ., με όλες τις, ας πούμε, τις αδυναμίες, με λίστες όπου φτάνει τα 3,5 χρόνια περίπου στην αναμονή για να μπει κάποιος στη μεθαδόνη, αυτή τη στιγμή τον κλείνει τον ΟΚΑΝΑ, θεωρώντας ότι το μοντέλο λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ δεν είναι το οικονομικότερο δυνατό. Εκτέπνε. Αυτό θα βρουν τα 7,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εργαλείο επιτήρησης. Ποια μου ήταν η υποχρέωση να δείτε τα υπόλοιπα χρήματα από την Υπουργείο Υγείας. Υπουργείο Υγείας. Αύριο, αύριο. Θα πληρώσει εμπιστοσύνη. Υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Καλό βράδυ.